Ακούτε με τρόπο λες εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνεις κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάγκρος Πρωτάξον, τις κύριες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντίνα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε τα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Χορηγός εκπομπής η νέα premium ρετσίνα 45 στροφές από την Ινοπία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα ρετσίνα φτιαγμένη πάντα με αφοσίωση στην ποιότητα και αγάπη για δημιουργία, που οδήγησε σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα που καλύπτει κάθε απαιτητικό ουρανίσκο. Ρετσίνα 45 στροφές με σύνδεση από εκλεκτές ποικιλίες προσφέρουν μια μοναδική και ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. 45 στροφές η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο και παίζει δυνατά στην ψυχή σου. Μεγάλα ονόματα εταιριών στον χώρο της ναυτιλίας, βιομηχανίας αλλά και της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο εξοπλίζουν το προσωπικό τους με ρούχα της Stop. Εσείς, Stop, Εθνική Αντίσταση 114 Καλαμαριά, δίπλα στη ΔΟΗ, με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο για να κάνετε με άνεση τις αγορές σας. Όλα τα ρούχα εργασίας, ισοθερμικά, βραδιφλεγή, ηλεκτροσυγκολητών, παπούτσια, γάντια και πολλά ακόμα ίδια που δεν μπορείτε να χρειαστείτε αφού υπάρχουν πάνω από 7.000 κωδικοί προϊόντων. Stop στην Εθνική Αντιστάσεις 114 Καλαμπαριά ή στο www.stop.gr με τηλέφωνο το 2313 25 21 25. Stop, ηγέτης στα ρούχα εργασίας. Καλησπέρα Κωστή. 7.000 κωδικούς έχει. Πάνω από 7.000 κωδικούς. Είναι να σε βάλω αποθηκάριο σένα και να κάνεις δουλειά στην άκρη στον αέρα. Το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου είναι. Εδώ δεν δύο χορηγούς και δεν ξέρουμε ποιον είπες. Δεν θα σε κολλήσω γιατί δύο μέρες σηκώθηκες και έφυγες στο Μάρι να πούμε. Ναι. Ναι. Και μου ήρθες με κάτι μάγουλα κουρασμένα. Καλά ρε από άδεια έρχεσαι. Κουρασμένα μάγουλα έχεις. Μισθητή μου κύριε δηλαδή. Ωραία, μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι. Μα είναι δυνατόν. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο κυρία και εγώ πήρα άδεια. Μα ήρθε με κάτι μάγουλα φραπέ. Ισχύωσε το μάγουλό μου. Ξυρίστηκα, έκανα λίγο μασάζ κάτω από τα βλέφαρα γιατί είμαι λίγο γέρος. Τι να σε. Εγώ θέλω να κλείσω να κάνω το απόγευμα μασάζ. Α, το πολύ... χρειαστώ. Να χρειαστεί. Θα πάρω εκεί που με είπες. Να πάρεις την ρόξη και να κάνεις. Λοιπόν. Σε αλλάξει τα πετρέλαια. Και θα κάνεις και ρεύματα και τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει. Μου είπες ότι δεν είναι καλή. Θα είναι μια χαρά. Θα σε στείλω εγώ σε σαβούρα. Είπα εγώ ότι θα μάθει να είσαι σαβούρα. Λέγε τι κάνει. Θα σε εμπιστευτώ. Ναι. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής. Για πέ μου. Και δεν είναι γκρίνια, είναι κάποια. Έλα, μην γκρινιάσαι, ακόμα δεν ήρθε. Όχι, είναι κάποια πράγματα. Κουσουζά θα πάει. 13 του μηνός. Είναι κάποια πράγματα απλά. Τα οποία προσπαθώ. Ποιο θα κράξει, το δήμαρχο τώρα. Όχι, όχι. Κανέναν. Δεν ξέρω ποιο είναι ο υπεύθυνο. Είσαι αλλά υπεύθυνο. Λοιπόν, αποφασίσαμε την οικογένεια να πάμε στα Γρεβενά. Βρενά. Γρεβενά. Μια χαρά είναι τα Γρεβενά. Για να πάρει την οικογένεια να πλήξει με τη γυναίκα σου, μια χαρά είναι. Καθόλου πλήξει. Τι να σε πω. Μια χαρά. Πουθενά ωραιότερα δεν βρήκατε να πάτε. Πήρε δηλαδή τη γυναίκα σου, πα στα Γρεβενά. Να ζει τον έρωτά σου στα Γρεβενά. Εκεί είναι ο πρώτο μου ξάδερφο. Ο άλλο, ακόμα χειρότερα. Κολόσοκα. Πήγα... Μαζεύονται εκεί τα σόγια. Απαπαπα. Πάρα κάτω, λέγει. Πήγαμε να δει ο μικρό τον ανιψιό του, τον ξάδερφό του. Ναι, στα Γρεβενά. Ναι, αφού εκεί μένουν. Τι να κάνουμε. Στο σπίτι πήγε. Όχι, στο ξενοδοχείο. Έμενε και στο ξενοδοχείο. Έχουν ξενοδοχείο, ναι. Έχω... Αυτός είναι ο οικονομικός Γρεβενών του Μητροπολίτη Γρεβενών του Δαβίδ. Α, ο... Παπαδαριό έπεσε, μέσον. Εντάξει, ωραία. Τι μέσο, ρε φίλε. Διοίκηση επιχειρήσεων δεν έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Και στο... είναι στον πάτερ. Και δεν, τι το... δεν τον φοβάμαι. Λοιπόν... Καλά γεράματα θα κάνει. Ο Μητροπολίτης είναι φίλος του. Τελείωσε. Και δικός μου φίλος. Τότε γιατί δεν παίρνει καμιά έρτη να ησυχάσουμε. Γιατί να μπορεί. Και... βάλει κανένα μέσο. Και... έχει Μητροπολίτη φίλο και παιδεύεται εδώ. Και... πάνε κάπου. Και Αριανό είναι. Α, και Αριανό ο Μητροπολίτη. Ναι. Πες του θα. Και νορμάλ άνθρωπο είναι. Νορμάλ άνθρωπο και Αριανό. Εξαιρετικό ιεράρχη. Τι είναι, λέει. Εξαιρετικό ιεράρχη. Δεν το λε, σε βοηθήσει τίποτα. Όχι, γιατί να βοηθήσει. Τον είχε μέσο και δεν με έβαλε να κάνουμε καμία δουλειά. Δεν το θεωρώ μέσο. Τι, να... τι δεν τον είδε έξω. Δεν το θεωρώ. Τι να τελειώσει. Και έχει και παράπονο.
Πήγε στα Γρεβενά. Πήγε στο ξάδερφο. Χαίρομαι. Πήγε στο Μητροπολίτη. Θα έφαγε στέλνει. Χαίρομαι. Πήγε στο ξενοδοχείο Τζάμπα. Γιατί στραβό είδατε. Να σου πω ότι καταρχήν χαίρομαι. Είδα εκεί ότι καταρχήν μια πόλη μικρότερη από 10.000. Βέβαια. Πολύ ωραία πόλη. Εκεί μπορεί να αφήσει το παιδί στην πλατεία και να μην ανησυχεί. Στο φάνη αρκούδε το παιδί. Να μην στο φάει κανεί. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ασφάλεια. Αυτό που κάνουν τζόκινγκ και αρκούδε γύρω-γύρω από το πιο από την πόλη. Αυτό που με λύπησε. Τι σε λύπησε. Είναι ότι στην επιστροφή με το που ξεκινήσαμε να βλέπουμε να έχει κίνηση στα διόδια. Πήγε ο Βλάκας μαζί με το Μπούγιο να γυρίσει πίσω. Άκου τώρα. Τι ώρα ξεκίνησα, ξέρεις. Πες μου τη μέρα και θα σου πω. Κυριακή. Κυριακή βράδυ ξεκίνησε. 3.30 ώρα. Το μεσημέρι. Μάλιστα. Δεν μπορείς να. Χαράματα δεν μπορείς να. Είναι καλή ώρα. Όχι. Γιατί είναι κακή ώρα. Καλή ώρα, καλή ώρα 11 να φύγεις και να έρθεις μία. Δεν έχεις συναντήσει τίποτα στον δρόμο. 11, 12. Άκου λίγο. Για πέμπω. Δεν μπορείς να πιεις κανένα ποτό ακόμα με τον Μητροπολίτη και τον. Δεν βρέθηκα με τον Μητροπολίτη. Α, δεν βρέθηκες κιόλας. Όχι. Τζάμπα δουλειά έκανες. Τζάμπα τα χειρότερα. Δεν πήγε για δουλειά. Γιατί πήγες. Για ξεκούραση. Στα Γρεβενά πήγες. Ναι. Να ξεκουραστείς στο ξενοδοχείο. Εκεί. Κακό είναι. Και τι κακό είδες δηλαδή. Όταν γυρίζαμε. Μάλιστα. Στα διόδια λέω εντάξει, οκ. Okay, υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, μεγάλη επιστροφή. Ναι. Όταν φτάσαμε στα Μάλγαρα. Έφτασε στα Μάλγαρα. Όταν φτάσαμε στα Μάλγαρα. Ναι. Μία απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Ναι. Την κάναμε σε 45 λεπτά. Εμείς που ήμασταν νωρίς, 5.30 το απόγευμα. Τι θέλετε να κάνετε. Πρόσεχε. Να ανοίξει το γεραπετρίτη ο πεθερός. Περίμενε. Να περάσει η αφεντιά στην τσάπαρα που άκου τον τι λέει. Ανοιχτά τα είχαν. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Σε κάνω και σκόντο. Ναι, 90 λεπτά τώρα δεν σώζεσαι. Μια χαρά. Δεν είναι το θεμάκι. Τι έγινε. Είχαν δύο μπάρες μόνο ανοιχτές. Πόσες θέλανε. Και είναι και καιρό από ό,τι έχω μάθει. Δεν ξέρω γιατί. Δεύτερον. Πόσες να αφήσουν. Σου λέω ότι έχει ενώ ξέρουν ότι θα υπάρχει μαζική επιστροφή. Μάλιστα. Ήταν μια κουτσουρεμένη εβδομάδα. Ναι. Που ξέραν ότι είναι. Και τώρα τι προσωπικό σου θέμα τώρα, δηλαδή. Δεν είναι θα το πάμε στη μάπα τώρα, πάρα... επειδή δεν ανοίξαν μπάρα να περάσει. Ανοιχτέ ήταν οι μπάρε, ναι. Το ξαναλέω. Θε άλλη μία-δύο δηλαδή. Λέω, εγώ εκείνη την ώρα νωρί έκανα 45 λεπτά. Η μετά πόσε ώρε. Και όλα έκανε δύο ώρε να μπει στην Τούμπαρε. Η μετά πόσε ώρε κάνανε, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν το ένα ρεύμα. Μπαίνει στο ρεύμα καθόλου. Καλοπέραση. Το ρεύμα καθόλου μπαίνει στο ρεύμα προς Αθήνα. Καλοπέραση. Γίνεται γιατί κάνουν κάποιο έργο. Συγγνώμη, όταν ξέρετε ότι υπάρχει μαζική έξοδο ή μαζική επιστροφή, δεν πρέπει κάτι να κάνετε για να μην ταλαιπωρεί το κόσμο. Θα τον υπάλληλο σαν και εσένα κανένα. Δεν το σκέφτηκε. Πληρώνονται. Εσύ δεν πληρώνει. Αδρά. Φύγει από εδώ πέρα. Καλά κάνετε. Εγώ δεν είμαι δημόσιο υπάλληλο. Φυσικά. Εγώ μία μπάρα. Εγώ θα έκλα και την άλλη την μπάρα που θέλετε και έξοδο. Εμεί αν δεν κάνουμε νούμερα θα φάμε κάτι κλωτσιέ. Μη. Ψέματα είναι. Μη. Άλλο έχεις τίποτα πέρα από την κρίνια. Επειδή ρώτησες, δεν είναι κρίνια. Άλλο τίποτα έχεις. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο ή διαφορετικά. Ό,τι κακό υπάρχει, πες το. Δεν θα πω για καλό ή κακό. Λέω, θέλω να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Τίποτα, και είπαμε, το λέω γιατί. Ναι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι λογικό είναι να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, αν δεν ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ και το τι έγινε χθες, θα πούν το κάνετε επίτηδες. Θα πούνε άτι σατανόγρια, βρήκε αφορμή και ο άλλος ο εξωγήινος, άλλο που δεν ήθελε δεν μιλάει. Εγώ τα έκανα σε άλλα το πρωί. Δεν είπα ρε εσύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, την εκπομπή την ακούνε όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακούνε. Εντάξει, το πρωί. Την ακούμε. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα μιλήσουμε. Παρακάτω, γρήγορα. Από τι. Ρωτάω. Ναι. Έχουμε... Από τι θες. Από τι θες να ξεκινήσω. Από τα λόγια τα καλά του Κούγια για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσολάκης με τον Γιαννάκη που σε καμιά. Ποτέ 50 χρόνια παίξει του Ολυμπιακού δεν έδωσε σε παιδί του ΠΑΟΚ που έχει θέμα φανέλα. Στις ενώσεις που έχει πάρει ο Γκαγκάτσης με το γιο του, τον Μάκη, τις τρεις και τις πέντε ενώσεις του Μαρινάκη και τη συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στην ΕΠΟ. Καταρχήν, ναι. Να πω ότι για όλους τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους. Και τον ανύπαρκτο Ολυμπιακό το... που ήρθε στην Τούπα να κάνει διακοπές. Έναν. Αυτά θα πούμε. Έναν. Τι θες να πούμε. Να πούμε ότι το ωραίο ήταν ότι δεν έγινε το παραμικρό. Σαν τι να γίνει δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ο Ολυμπιακός δεν προκάλεσε. Μπορεί να φυλάκια στις Σουήτες. Ο Κούγιας τον βγάλανε εδώ το μεσημέρι. Γιατί... Δεν ξέρω. Α, εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αφού ξεκινάς αγωνιστικά, θέλω να μου πεις το εξής. Πες, τι θέλεις. Μιλούσαμε με διάφορες παρέες. Ναι. Μου λέγανε τι βλέπεις το μάτς. Λέω, παιδιά, Ολυμπιακό θα παίξω. Ας τα στοιχήματα. Okay. Συζητάμε. Εσύ συζητάς με τον δικό σου τρόπο και εγώ με τον δικό μου. Δεν σε κατηγορώ. Ας τα κουμάρια. Πήγες στα Γρεβενά με τα λοιπόν, κουμάρια. Αλλά λέω, σας έχω ικανούς και τους δύο. Και βρήκε Μητροπολίτη Αριανό αυτό. Αλλά δεν τον είδα. Σας έχω ικανούς και τους δύο, ναι. Να κάνετε αυτό το οποίο επιθυμεί η ΑΕΚ. Δηλαδή, στην προσπάθεια αλληλοεξόδωσης να έρθετε ισόπαλοι. Μάλιστα. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι το εξής. Πού οφείλονται αυτές οι τρομερές μεταπτώσεις στις ομάδες που βλέπουμε να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Γιατί είχαμε
τρεις ομάδες οι οποίες ήταν στο κόλπο, μείναν δύο. Πλέον ή θα το πάρει η ΑΕΚ ή θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Στιγμή τώρα θέλεις να κάνουμε. Όχι ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός με την Άστον Βίλα έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Αυτά χάλια η Βίλα. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αυτά ήταν, τα ήταν χάλια. Ήταν και είναι χάλια η Βίλα. Σαν τους παοξίδες που λέγανε ότι είναι, είναι υπερομάδα η Κλαμπρίς. Να μην σου πω τι είναι η Κλαμπρίς. Τι, τι θες τώρα να σου πω. Όχι, την αλήθεια. Ένας Ολυμπιακός που έκανε σπριντ στο 80, στο 2-0 και στο 1-0. Υπερπροσπάθειες, παρεσύρθη στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα. Μετά το 1-0 παρασύρθηκε. Έκανε τάκλιν αυτά, σπριντ, διελήθησαν. Ρε φίλε, παίζεις για το... και είναι... διακυδεύεται η είσοδό σου στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Περίμενε ρε κόκκινε. Ή θα κάνεις δουλειά με συνέστημα και θα τρως πρόστιμα από το ΙΚΑ, ή θα κλέβεις σωστά με σωστό λογιστή, ή θα έχεις συναισθηματικά, δεν έχει. Λοιπόν, το μεγάλο λάθος ήταν στο τελευταίο 20 λεπτό. Τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Πρώτο λάθος, μεγάλο. Έγινε. Άρα λες κατέρευση. Φυσικά. Okay. Κάνεις ένα 1-0. Τα ακούω. Κάνε ένα συντηρητικό παιχνίδι. Θέλει 20 λεπτά να λήξει το. Δεν μπορεί να φας 3 γκολ έτσι όπως είναι και η Βίλα. Ας φας ένα. Φάει ένα-ένα. Και δύο να φας πάλι πέρασες. Και δύο να φας πέρασες. Αρχίζει σπριντ. Πώς το λένε ο μπακ με το μαύρο. Απάνω, κάτω. Μπήκε μετά άλλο ο μπακ, θόλωσε. Μπήκε ο Αποστολόπουλος στο παλικαράκι, ένα τέταρτο. Τον Αποστολόπουλο τον έβαλε για το χειροκρότυπο. Και καλά έκανε. Τον Αποστολόπουλο τον έβαλε γιατί ο άλλος ήταν πτώμα, να πούμε, κουράστηκε και το έβαλε τον άλλο. Δεν τον έβαλε. Λέει δεν μπορώ άλλος. Τον έβαλε για κάνα χειροκρότημα. Θα μπορούσαμε να τον πάρει και μαζί του κάτω. Δεν ξέρω τι. Άμα δεν έχω αριστερό μπακ, όποιον έχω θα πάρω. Μικρός είναι, μεγάλος είναι. Πέμπτος είναι. Όταν, έχει, όταν ένας προπονητής είναι δίκαιος και δεν έχει κόλλημα με την ηλικία, ναι. Αυτά κάνει. Ναι. Φορτούνης, φούλαρε. Έκανε έναν. Λοιπόν, έρχονται εδώ και αλλάζουν την τριάδα τους μπροστά. Γιατί? Γιατί πρέπει να κάνει rotation. Γιατί ο Ποντένσε πήγε ο Σιδηρόπουλος απάνω στο ξενοδοχείο το ΜΕΤ, τον φωνάξανε το χειροπράκτη της Μπάγερν, ναι, για να τον δει. Ναι. Γιατί ήταν κομμάτια. Πώς είναι, τι είναι. Μου λέει, παίζει, του λέω, ρε, λέει, δεν μπορεί να παίξει δύο ημίχρονα. Πήγε να δει τον Κίνη. Δεν ήταν καλά ο Κίνη, να το φτιάξει. Ναι. Θέλανε το ματς οι Ολυμπιακοί. Το θέλανε. Δεν τα φιλικό που λένε οι. Θα σου πω εδώ. Τα φιλικά είναι έξω. Τι, όχι, τα, ρε. Τα γλυψίματα. Έτσι είναι τα φιλικά. Περίμενε. Περίμενε. Μη φοβάσαι, δεν σε διώξω. Μη φοβάσαι. Δεν πείτε. Εσύ δεν. Όχι, άλλοι, εγώ τι θα σε κάνω. Μη φοβάσαι. Τι να φοβηθώ. Δεν, άσε φιλικά, ξεφιλικά, θα στα πω εγώ άμα είναι φιλικά. Δεν ήταν φιλικό. Οι αγκαλιές και τα φιλιά ξεκινάνε τώρα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Mm. Αλλά ποια του τα πει κανεί εδώ, γιατί. Όχι, λόγω και τη ΕΠΟ. Και θα κάνουν όλη ιστορία, εκτός από τον Άρη και το Λαμία, για να πάρει το πρωτάθλημα, να μην το πάρει ΑΕΚ. Ναι. Και μάλλον δεν θα το πάρει ΑΕΚ. Και δεν πρέπει να το πάρει και η ΑΕΚ, γιατί πριν ένα μήνα. Ο ΠΑΟΚ ταξίζει παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ ταξίζει παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακάτω. Ναι. Ήρθε εδώ Ολυμπιακός. Περίμενε. Ήρθε εδώ Ολυμπιακός. Ο Μετιλίμπαρ τα ξέρει αυτά. Άστασε. Ο Μετιλίμπαρ εγκεφαλικό έπαθε χθες. Ο Μετιλίμπαρ. Τι θάλασσα εγώ. Τι θάλασσα. Με αυτή την εντεκάδα. Την άμυνα μου. Τι άλλο θα. Την άμυνα μου με αυτή την εντεκάδα. Την άμυνα μου 30 μέτρα από την περιοχή μου. 35 μέτρα από την περιοχή μου. 25 μέτρα από την περιοχή μου. Πάτησε πολλές φορές περιοχή ο ΠΑΟΚ. Περίμενε. Αυτός τι έκανε τώρα. Του δώσε χώρο ο Λουτσέσκου να παίξει την κόντρα. Ωραία. Και πήρε την κατοχή ο Μετιλίμπαρ. Χωρίς Φορτούνη μέσα, χωρίς Ποντένσε μέσα. Μόνο ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο δεν είναι για να κάνει παιχνίδι. Είναι. Ο Τσικίνιο είναι άστα. Χωγυράστα. Κάτσε να ακούσεις. Πήγες εκεί στα γρεβενά, πήρες τον αέρα. Ο Τσικίνιο είναι να κάνει πίεση στον αντίπαλο χαφ. Να την κλέψει και να δώσει μια πάσα. Να πάρει, να τη δώσει, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει. Δεν είναι. Ούτε όρτα, ούτε χέση. Καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Μπράβο. Την παίρνει την μπάλα λοιπόν ο Ολυμπιακός. Ξεκινάει με ένα πρέσικα πάνω. Με τους τρεις. Οι υπόλοιποι τέσσερις ήταν στα 30 μέτρα. Αποτυχάνει. Πρώτο λάθος για αποτυχάνει. Αποτυχάνει να κάνει το pressing. Το σπάει ο ΠΑΟΚ εύκολα. Και από εκεί και πέρα του δίνει ο ΠΑΟΚ και το χώρο να κάνει παιχνίδι ο Ολυμπιακός, να χάνει την μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και να γυρίζει ο ΠΑΟΚ που είναι η καλύτερη ομάδα στην κόντρα επίθεση, να σου αλλάξει τα φώτα. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο. Άρα ο Μετιλίμπαρ βιάστηκε να ζητήσει το 1-0. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να περιμένει να παίξει με το ρολόι στο πρώτο ημίχρονο και να πετάξει στο δεύτερο ημίχρονο 46 λεπτό Φορτούνη,
Ποντένσε και Ελκαμπή, τρεις κατευθείαν. Ερώτηση. Μήπως. Και να χτυπήσει με 0-0, με 0-0, να χτυπήσει το δεύτερο ημίχρονο, το πήρε, δεν το πήρε, περίμενε. Τελειώσαμε. Ακίνητο το λάθος. Μήπως. Γιατί δεν έχει κάποιος το αλάθη, το όλοι έχουν δικαίωμα στο λάθος. Γιατί εμείς κάθε μέρα κάνουμε. Μήπως υποτίμησε. Τι να υποτιμήσει. Ή υπερεκτίμησε την ομάδα του ότι μπορεί να προηγηθεί. Και θα κέρδιζε. Πώς θα προηγηθεί με τον Μασούρα εξαριστερά. Να τελειώσει τώρα. Πετάει την πάνω με τον Αστράγαλο. Τι να τελειώσει. Έχει και τον Άλτο Μαύρο. Έχει κεφαλιά στο 9 που μπορεί κάλλιστα να γίνει κόλλο. Άμα ήταν καλό θα την έβαζε. Τι κεφαλιά. Δεν είπα όχι. Άμα ήταν καλό θα την έβαζε. Τελική στο 9 μπορούσε να γίνει κόλλο. Το έκανε. Όχι. Τελειώσαμε. Άλλο ρωτάω. Τι ρωτά. Αν προηγούτανε. Αν προηγούτανε. Θα ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αν προηγούντανε. Ναι. Ένα που δεν προηγήθηκε. Γιατί το Μασούρα. Δεν προηγήθηκε. Δεν έχει τον Ποντένσε. Άλλο ρωτάω. Δεν προηγήθηκε. Το σκεπτικό του εφόσον. Λάθος ήταν. Και... πάλι θα ήταν. Βρε, λάθος είναι το σκεπτικό του. Λάθος είναι το σκεπτικό του. Να πέρα άρα, να παίξω. Είτε, άρα, κατοχή με τρία προηγηθεί. Βρε, γάμο, ήταν λάθος εξ αρχή. Ναι. Όλος ο Ολυμπιακός είναι ένα λάθος. Εχθές όλος ο Ολυμπιακός είναι ένα λάθος. Ούτε κούραση ούτε μούραση. Τι κάνω εγώ την κούραση. Μια χαρά. Πρέσικ με τρει. Ναβάρο, Μασούρα και τον άλλο τον. Το Μαύρο τον Μάρτινς τρεις και στα 30 μέτρα 27 μέτρα οι άλλοι τέσσερις θα το σπάσουν. Μεγάλες αποστάσεις. Ναι, λοιπόν, σε μια ομάδα που δεν έχει φορ και δίνεις, σε μια ομάδα που δεν έχει και, σου δίνει, και θέλει κότα. Σου δίνει τυράκι να πούμε ο Λουτσέσκου και το τρως. Άρα αυτές τι είναι ο Πάοκ, να τον παίξεις χωρίς φορτούνι, χωρίς ποντέ σε κατοχή από πίσω build-up. Δηλαδή είναι με συγχωρείς λακαμάς ο αυτός που δεν το κάνει τον πιλτάπ. Καθόλου. Έχει ένα σωστό στραβάλα, χαζούς δεν είναι σίγουρα. Άρα λοιπόν φταίει ο Ολυμπιακός που χάσε το μάτς. Μπράβο στον Πάκου. Και μπράβο στον Λουτσέσκου. Μπράβο στον Λουτσέσκου. Μπορεί να τον κράζουμε, αλλά πρέπει να το λένε και μπράβο. Δεν τον κράζουμε, εγώ και εσείς τον κράζουμε. Εγώ τον κράζω. Που δεν φάζει, έχει φάζει τις γαρίδες. Που δεν βάζει τζίμα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Για να τον κάνει τζίμα, ρε. Φίλε, εγώ θα έδινα σαν παιδί το οποίο αξίζει την ευκαιρία του. Τι είσαι, παιδαγωγός, τι είσαι. Με συγχωρείτε. Εδώ πληρώνομαι για να λέω αυτό που πιστεύω. Την καραμελίτσα έχεις. Εδώ είμαι για να λέω αυτό που τι πιστεύω. Τι να πιστεύεις. Εντάξει, τον εγώ... έβαλε δύο πάσες, δεν τράβηξε. Τι να κάνουμε. Τον έβαλε και σ' άλλα και τράβηξε. Είσαι από τους θέλει εδώ... να δείξει ο Λουτσέσκου στον κόσμο ποιον έχω center for. Να του το ξαναδείξει. Να του το ξαναδείξει. Και να πάρει κανένα προτάσμα με το Σαμάτα center for και να βγει με το, από αυτό έξω και να το κάνει σαν λάσο. Ο Λουτσέσκου που το Γενάρη. Ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟΚ του πήρε τον Νότο. Περίμενε. Άντε μπράβο. Άντε. Από τους 5, από τους 6 που είναι στα play-off. Ναι. Τι είναι οι 6. Α, η Λαμία. Αφήνω τη Λαμία απ' έξω. Εντάξει, βάλτε και αυτήν. Λοιπόν. Άρης έχει το Μωρόν. Φοράκλα. Το δώσω τελικό τη Φοράκλα είναι. Ένα μάτς. Μέχρι τώρα μιλάμε. Παναθηναϊκός έχει Ιωαννίδη Σπόρα. Ναι. Ολυμπιακός έχει. Τον Έλκα. Ξέρουμε, ναι, έχει... Ιά, και τον Καρσί, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φόρ. Αν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, θα μιλάμε ότι έχει κάνει το αδιανόητο. Γιατί αδιανόητο? Για τα ελληνικά δεδομένα. Ομάδα χωρίς φόρ πήρε πρωτάθλημα. Αυτό θα λέμε. Εγώ φόρ δύο έχει. Ποιο από του δύο, δηλαδή, γιατί εμένα ο Μπράουν του μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι. Τι αρέσει. Κάνει τάκλιν. Όχι. Αλλά... πολλά πράγματα. Ο χαρακτήρας του. Πάρ' τον Λαγκαμπρός, άμα έχει άλλο χαρακτήρα. Ρε φίλε, άκου να δεις. Ναι. Έναν αθλητή, ο οποίος δεν σου γεμίζει το μάτι όταν τον βλέπεις. Που βλέπεις ότι είναι του 7 και παίζει 7,5. Μαθαίνει ελληνικά με το καλημέρα. Δείχνει οξυδέρκεια. Και το πάμε στα στρατηγά και του δώσουμε το σερτιφικά να πούμε. Είναι εύκολη η γλώσσα στα ελληνικά. Ένα πάρει ευχή να είναι εύκολη. Τι με νοιάζει. Έχεις δει πολλούς αθλητές. Έχεις δει πολλούς αθλητές. Να μαθαίνουν τη γλώσσα. Για σπάει στο λυσέ να κάνει το δάσκαλο, ρε κόκκινε. Αυτό δείχνει ότι έχει μυαλό και οξυδέρκεια. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά έχει και ικανότητα ως ποδοσφαιριστής. Τι ικανότητα έχει. Να μαρκάρει. Δεν έχει βάλει 7 γκολ. Βρε μαρκάρει. Σε 60 μάτς έβαλε 7 γκολ. Μαρκάρει. Γιατί μαρκάρει. Γιατί το συστημένο του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Μάλιστα. Όταν μαρκάρει τόσο πολύ ο σέντερφορ. Και καλό να είναι, βλέπει ο Ιωαννίδη. Ακριβώ. Όταν φτάσει. Χάνει δυνάμει. Άντε μπράβο. Ποιο είπε όχι. Για, να κάνουμε, για να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια 20 εκατομμύρια με το ζόρι, θέλουμε, δεν μπορούμε. Βάλαμε τον Τόμα Σενιάρη. Να κάνει το γιατί χαμάλι. Έχει άλλο. Περίμενε, ρε. Άλλο δεν έχει να κάνει χαμάλι. Τρίτο λέει στον κόσμο στα μαρκαρίσματα και στα κλεψίματα και στα pressing. Έτσι λένε, εγώ δεν τα πάτα. Δεν το ξέρω. Ναι. Τρίτο λέει στον κόσμο. Ναι. Γιατί ο Κωνσταντέλια περπατάει στα μαρκαρίσματα. Ναι, και από τον Κωνσταντέλια περιμένουν να κάνει ασίστ και γκολ να τον πουλήσουν.
Γι' αυτό καραμίζει το center for. Ωραία. Κράτα δυνάμεις να πούμε συνέχεια. Τι να, τελείωσε. Τι να πούμε άλλο για πάω. Κι άλλα, κι άλλα. Φτάνει. Λοιπόν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το ράδιο πάω. Θα το κάνουμε σκηνή κορδόνι. Φτάνει μισή ώρα. Ήμουν δημοκρατικό, το έχεις ρώτησα. Από πού να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησες, το πες. Να πούμε δύο πράγματα. Δεν εντάξει. Τελείωσε. Ναι. Λοιπόν. Να πω ότι υπάρχουν πολλά great πράγματα στη ζωή. Αλλά σαν το great Greek grill από το Σαββίκο, νόστιμο, λαχταριστό, ψημένο στην εντέλεια, δεν έχει. Και επειδή έχει ανοίξει η όρεξη ολονών, προτείνουμε για σήμερα γυρλού με ό,τι θέλεις, ναργκής, μαρακές, σουβλάκι και μια κρέκα για δροσιά της, ενώ τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκαρίνης, αδελφόνα 109 και Mark Botcher γωνία, πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκαρίνητσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. 7.31 λέει: δεν άκουσα κανένα από το πρωί να λέει για το θέατρο του Ζιεφκοβιτς, για τον Μπακασέτα Μαζάλιτσα, την Παοξίδες. Η νεόπλητη με 15 χρόνια ιστορία. Λοιπόν, ωραίο το ερώτημα. Δεν έχει 15 χρόνια ιστορία ο ΠΑΟΚ. Έχει 100 χρόνια ιστορία. Σχεδόν. Το ότι ήταν φτωχός, ρακέντητος τα πρώτα χρόνια από την Ανατολή με τη γυγιά του. Γύρισε σελίδα με την Έλευση Σαββίδη. Ωραία. Τι σε πειράζει εσένα. Κάποια στιγμή. Τυχερή ήταν, του έκανε. Δεν ήταν τυχερή. Διάλεξε την ομάδα τυχερή με το πιο... Δεν ήταν τυχερή, διάλεξε την ομάδα με το πιο πολύ κόσμο. Που θα έχει περισσότερο πολιτική παρέμβαση που χιλιάδιο. Δεν τυχερή. Βγάζουν δήμαρχο εδώ, του λέω ποιο θα ψηφίσουν. Δεν θα ψηφίσει το Ζέρβα, του λέει, θα ψηφίσει τον άλλον. Κουμπάρε μου, ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τη σωστή ομάδα διάλεξε. Τι. Εγώ λέω. Για τον Μπακασέτα. Λοιπόν, πράγματι, ο Μπακασέτα έκανε το θέατρο κτλ. Εδώ. Είναι λάθος όλος ο ΠΑΟΚ που παρά το γεγονός ότι ήταν καταπληκτικός στον αγωνιστικό χώρο, είχε καλούς παίκτες, είχε πολλούς παίκτες, ιδιαίτερα τον Ζίβκοβιτς που έκανε για μένα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Και, και τον Τάισον, ο οποίος πραγματικά έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. MVP ο Τάισον. Ναι, και αυτοί οι δύο, φοβεροί. Δεν του είπαν ρε άνθρωπε, δεν φταίει ο Ζίβκοβιτς. Φταίνε αυτοί που δεν τον ενημέρωσαν. Δεν φταίει ο παίκτης. Ο παίκτης είναι από τη Σερβία, δεν μπορεί να ξέρει που θα έπρεπε να ξέρει. Του πούνε έλα εδώ, τι πας να κάνεις. Πας να βγάλεις με αποβολή τον Μποντένσε με θέατρο εσύ και να πάει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και εμείς με τον Ολυμπιακό εκεί να είμαι φίλοι. Αλλά μ' ακούει άου άου Πειραιάς κάνει γεια σου παπά παπά μαμό τον Πειραιά, πρέπει να τα αλλάξουν αυτά τα τροπάρια τώρα. Όπως ήταν φίλοι τότε με τον Πατατούδη και τον Κόκαλη, θα είναι τώρα φίλοι με τον Μαρινάκη σαν εταιρεία. Πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος αυτά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι ομάδες είναι εταιρείες και έχουν κοινά συμφέροντα. Μπορεί ο ένας με τον εχθρό του να κάνει συμμαχία. Και εγώ μπορεί κάποιο να μην έχω καλή σχέση και να έρθει να μου πει. Αλλά αν υπάρχει θέλω υποφέλεια. Θέλω στο Instagram σου να πω πόσα θέλεις, ξέρω εγώ, να κόψω τιμολόγιο, τόσα κτλ. Ωραία, πόσα θες. Και μπορεί να μην χωνευόμαστε, αλλά κάνουμε δουλειά. Τα καλά και συμβαίνουν. Τα λέει και η θρησκεία σας. Ο Μητροπολίτης εκεί δεν στάπε, στα γκρεμμένα. Τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα λοιπόν, μπορεί ο Ζίβκοβιτς να πάει να βγάλει τον Μποντένσε. Ναι, μένω Μποντένσε χθες. Έπρεπε να εκνευριστεί, να τον κάνουν χαμαλίκι, φασαρία, γιατί ήταν ό,τι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ από εκεί τη μεριά του διαλύσει. Ναι, αλλά όχι να τον βγάλουμε και αποβολή και να πάει όλο με τον Μασούρα να παίξει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν συμφέρει. Με τον Ατάλαντο τον Μασούρα πάει. Ποντένσε. Και ήταν λάθος του ΠΑΟΚ. Του προπονητή, του γενικού αρχηγού. Που υπήρχαν αυτές οι εντάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ρε παιδί μου, δεν χρειαζόμαστε τώρα. Όλος δίνει γλωσσόφυλλα στις κερκίδες ο Κούγιας με τον ΠΑΟΚ τώρα. Σε λίγο τον έχουμε. Θα φτάσουμε. Άστο τώρα, φτάσουμε. Δηλαδή κάπου, μην το χάνετε το έργο. Άστο τώρα να πάνε. Να πλακωθούμε επικοινωνιακά, τώρα. Δηλαδή. Να πλακωθούμε τώρα με συγχωρείς στο ξύλο. Μετά το ματς, φασαρία. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και εγώ θέλω σαν ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Ανταγωνιστικό. Ή να μην χάσει. Ή να μην χάσει. Βέβαια θα μου πεις, πρέπει να το πεις εσύ, αφού πρέπει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει βαθμούς. Με βγει τέταρτος. Ερώτηση. Έτσι. Δεν το κάνει για σένα. Στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός τώρα. Ναι. Προλαβαίνει την Τετάρτη να είναι καλά με την ΑΕΚ. Όχι. Δύσκολα είναι. Έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια έντασης και είναι δύσκολος. Γιατί είπες κάτι το οποίο το κρατάω. Δεν θα βρει καθούρα. Την υπερβολική ενέργεια που κατανάλωσε με την Άστον Βίλα. Εκεί και την κούραση εδώ.
Ναι. Εντάξει, εδώ το match. Εδώ το match. Εδώ, εδώ, εδώ η κούραση για κάποιον ο οποίος βλέπει. Εδώ φάνηκε. Ο Ποντέσα είναι πολύ κουρασμένος. Μετά το 80, άκου, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πλήσει. Ο Φορτούνης δεν θα είναι κουρασμένος. Ναι. Τον έβαλε εδώ. Κακώς τον έβαλε δεξιά. Τι τον έβαλες ρε Πετσάλνικο, δεξιά τι να κάνει? Ο Ελκαμπή θα μπορείς να παίξει 90. Χάνεις. Το βάζεις το Φορτούνι με τρία βαριά καφ. Χάνεις. Βάλ τον Δεκάρι, βγάλ τον Χέσε, βγάλ τον Τικίνιο. Ποιος κουράστηκε από αυτούς τους τρεις? Τον Νόρτα τον έβαλε μετά τέλος πάντων. Βγάλ τον και βάλ τον Φορτούνι Δεκάρι. Παίξε εκεί. Ο Φορτούνις λοιπόν μπήκε, περπάταγε χθες. Και ξέρεις γιατί περπάταγε? Σου λέει το μάτς δεν γυρίζει. Άστο, μου φάω κανένα στράγαλο να παίξω με την ΑΕΚ. Και να κρατήσω και τα πόδια μου για τον τελικό. Σιγά μην έρθει ο Φορτούνης στην Τούμπα σε μάτς τέτοιο, σε 1-0. Να θέλει 2 γκολ για το προτάσμα και να βάλει το πόδι. Καλά έκανε. Μαζί του κι εγώ. Και κατακρίνω το τελευταίο τέταρτο του Ολυμπιακού με τη Βίλα, την ένταση που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να κάνει να παίξει με το ρολόι. Του έπιασε ενθουσιασμό. Εκεί ήταν λάθος. Το τέταρτο το λάθος. Ναι, εκεί ο προπονητής. Παρεσύρθη. Περίμενα. Παρεσύρθη ο προπονητής ή οι παίκτες? Όλοι μαζί. Μπορεί ο προπονητής να φρενάρει. Βέβαια. Τι coach είναι? Πει παιδιά, χαμηλώνουμε ρυθμό. Το λέει στον αρχηγό και λέει χαμηλώνουμε ρυθμό. Γιατί σου ρωτάω? Ναι. Πολλές φορές βλέπουμε κάποιους ομάδες να γυρίζουν πίσω. Ναι. Και λένε οι προπονητές, και τους βλέπεις να φωνάζουν μπροστά. Και να... Δεν είναι και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης καμιά φορά? Τι, άλλο λέμε ρε κόκκινε. Είμαι 1-0. Θέλει ένα τέταρτο. Ας φας και 2 γκολ. Πού κρίθηκε? Να μην φάω, να γυρίσω πίσω. Τι θέλω την ένταση, τι τα θέλω τα σπριντ, τι θέλω τις κούρσες. Με τον Μπάοκ παίζω. Παρεσύρθησα. Παιδιά, και εσάς που λέτε και ο διαιτής για μένα ήταν πολύ καλός. Ποιος? Ο διαιτής για μένα ήταν πολύ καλός. Τι έκανε ο διαιτής? Άριστος ήταν. Δεν επηρέασε. Γιατί τι θέλω? Μιλάνε για δεύτερες κάρτες. Ας, ναι, ο Ποντές έπρεπε να φάει μια δεύτερη κάρτα. Και να κάνετε προσευχή στον καλό Θεούλη που δεν του την έδωσε. Γιατί θα πήγαινε με το Μασούρα να πούμε. Λοιπόν, κάτω στο Καραϊσκάκι. Και πάμε τώρα στο άλλο που είπε. Ποιο? Βγαίνει ο κύριος Κούγιας και λέει: ναι. Το δίκαιο να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τα μπιφτέκια γυρίσανε. Τα πάνταρι. Στο ποδόσφαιρο, στη ζωή παντού, στις επιχειρήσεις. Τα πάνταρι. Δεν μου λες. Ξέρει ο κύριος Κούγιας. Στο πρωτάθλημα. Ξέρει ο κύριος Κούγιας. Και το αύριο. Βλέπει και το μέλλον. Γάτα είναι. Ξέρει ο κύριος Κούγιας. Θέλει και ΕΠΟ να χωθεί και για την ΕΠΟ για πολλά. Ξέρει ο κύριος Κούγιας, δεν χρειάζεται χάζος. Ρωτάω. Σαν και εσένα και εμένα. Παρακαλώ. Ρωτάω. Λέγε. Στο πρωτάθλημα είδαμε ότι η ΑΕΚ όχι απλά το κέρδισε τον Ολυμπιακό, είχε και διαιτησία μαζί της. Ναι. Στο Καραϊσκάκι. Ναι. Γιατί να μην το κάνει ξανά? Τι να κάνει? Να έχει και διαιτησία. Γιατί κάθε μέρα τα Γιαννιού θα είναι. Μπορεί να την έχει. Αυτό ξέρω εγώ. Μπορεί να την έχει. Εφόσον μπορεί. Μέχρι στιγμής την έχει την ΕΠΟ. Αν χτυπιέται ο Ολυμπιακός, άμα έχει διαιτησία, πώς μπορείτε να σου πείτε? Κοίταξε, κόκκινα, άκου να δεις. Μεγάλος κι εσύ είσαι, δεν έχει διαιτησίες τώρα τους αλυταράδες, τους διαιτητές που διαλύαν τις ομάδες. Μπορεί να έχει μια φάση, είναι δεν είναι. Τώρα η διαιτησία δεν μπορεί να σε φάει. Να δίνει άλλα αντάλλον. Δεν έχει τέτοια. Θα σε βοηθήσει μία-δύο φάσεις που μπορεί να μην κρίνουν το αποτέλεσμα, μπορεί και να το κρίνουν. Δεν έχει διαιτησίες αλήτικες δεκαετίες 70 και 80. Με τους Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι τώρα είναι παππούδες ή 60, 50 και το παίζουν κύριοι, να πούμε. Δεν έχει τέτοια. Ο Παοξής όταν ακούει, ναι, τον Κούγια να λέει ότι είναι πιο δίκαιο, πρέπει να αισθανθεί ικανοποιημένος ή να τη δίνει. Μόλις τον ακούσει και στο Μετρόπολη το μεσημέρι να κάνει γλωσσόφυλλα εδώ στον ΠΑΟΚ ο Κούγιας, θα πάρει το μήνυμα και ο Παοξής ότι την ΕΠΟ την πάρουν παρέα με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά πλέον... ο Αργιανός λέει. Τι λέει ο Αργιανός? Δεν άκουσα κάποιον. Πού να το πει? Εικασία κάνω. Ναι, τι λέει? Λέει ο Αργιανός, τι έγινε ρε Παοξίδες που μας κατηγορείτε για γλωσσόφυλλα με την Άγια? Εδώ ο Κούγιας είπε να το πάρετε εσείς. Φυσικά μπορεί να το πει ο Αργιανός. Αλλά πού να το πει ο Αργιανός, σε ποιο κανάλι να το πει? Στο δικό μας. Πού να το βρει το δίκιο του? Σε ποια εκπομπή? Στη δικιά μας. Πότε ανοίγεις γραμμές? Ό,τι ώρα θέλει. Τι να ανοίξει ρε ψοφίμη? Ανοίγουμε ένα τέταρτο τις γραμμές. Τι να βρει? Να τις ανοίξουμε μια ώρα. Έλα μωρέ τώρα. Ας τον Αργιανό τώρα. Ο Αργιανός. Σε μια εβδομάδα, αν τα πράγματα πάνε φυσιολογικά, το φυσιολογικό είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ύπουλο μάτσο αυτό εδώ στην Τούμπα, να ξέρεις. Πολύ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πολύ. Να, και να γίνει άσοχη Ολυμπιακή και να θέλει την τελευταία. Εγώ παρακαλάω, όπως χθες παρακαλούσα, λέω ποιος θα βάλει πρώτο στον κόλ, να τον κρυστό βάλω ΠΑΟΚ, το πανηγύρισα. Στο live. Μπράβο, λέω, μη μου γίνει 1-1. Ναι.
Αν το έδωσε ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν με νοιάζει. Θα ήθελα να απλά το πάρει ο Ολυμπιακός. Να μην λήξει οπαλία. Τι είμαι εγώ, πάω. Ξέρεις τι με νοιάζει εμένα. Μην λήξει οπαλία. Δεν σε κατηγόρησα. Εσύ ήθελε να υπάρχει. Μπορεί να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός εχθές. Ήθελε το λογικό να υπάρχει. Άσο ή διπλό. Ωραία. Δεν ήθελα να μην τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν τι να θέλω από τουρίστα να είμαι από το Μάιο. Ωραίο, λογικό. Λογικό. Άκου τώρα για τα νούμερα, για του χορηγού, για χίλια δυο. Το ενδιαφέρον του κόσμου και ιστορίε. Λέγε τώρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν. Ο Αργιανός όμως του κολατρίζει τώρα θα έχει άδικο. Ο Αργιανός είναι ο βλάκ τη παρέα. Και θα πάρει, θα πάρει και κύπελο και είναι βλάκα. Τι θα πάρει. Κύπελο. Πάρει κύπελο. Γιατί όχι. Πώς θα το πάρει. Πώς το πάρει. Καλύτερο μπάλα τον Παναθηναϊκό έχει. Πώς θα το πάρει. Μπορεί να το έχει δείξει ότι είναι σοβαρό. Μπορεί, μπορεί. Ο Άρης έχει δείξει ότι είναι σοβαρό. Ναι. Έχει την ευλογία φέτος να μην έχει την εις βάρος διαιτησία που έχει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μου λες. Να έχει το 50-50. Πόσο χρόνο είμαι εγώ. 56. 56. Πού με πετάξανε εμένα. Τι είναι. Στο Άρη το γήπεδο με πετάξανε. Ποια ομάδα ξέρω καλύτερα στην πόλη. Τον Άρη. Ας πούμε ότι ξέρω τον Άρη. Αφού ο πατέρας σου εκεί παίζε χρόνια. Άκου δω, ρε. Σκουλίκι δεν ήταν ο πατέρας μου. Έγινε. Έγινε. Από πάω. Άλλαξε. Δεν ξέρω τι έκανε, δεν με νοιάζει. Άκου. Αυτό ξέρεις τι έκανε. Λοιπόν, άκου εδώ. Τον Άρη, άμα του βάλεις το πρέπει, έχει χεστία πάνω του. Άμα του βάλεις το πρέπει τον Άρη, έχει χεστία πάνω του. Αν το ξεπεράσει αυτό ο Άρης και πάρει το κύπελλο, είναι μεγάλο βήμα. Θα είναι μεγάλο βήμα. Έχω δει εγώ τον Άρη σε μάτς που πρέπει. Το έχω πεθάνει στο γέλιο. Όσα μάτς έχω δει τον Άρη εγώ σε μάτς που πρέπει να τα πάρει. Άρης Ηρακλής 1-1. Ποιος. Να θυμηθούμε. Ανοίγαν οι παίκτες του Ηρακλή να βάλει κόλ ο Άρης και δεν μπορούσαν. Βρε τι να θυμηθούμε τώρα. Πήγανε στον τελικό το πήραν τότε, το. Με το βαράζ του Βόλου. Άρης Ηρακλής 1-1. Δεν ήθελα να χάσει ο Ηρακλής και δεν μπορούσε ο Άρης να βάλει κόλ. Άστο τώρα. Αγοράσαν το μάτς η Λάρισα 3-2 και δεν πήραν εσάς. Τέλος πάντων. Παρακάτω. Δεν περάσαν αυτά. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Ο Αργιανός. Τι θέλω. Τι θέλω. Θέλω. Εγώ τι θέλω. Το θέλω μου, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω τι θα γίνει. Θέλω. Να κερδίσω πάνω από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Στην Τούμπα. Να έρθει χίλιο άσο στο μάτς στο Καραϊσκάκης. Ωραία. Και τελευταία αγωνιστική να θέλει μόνο διπλό ο ΠΑΟΚ. Oh. Μέσα στο Χαριλάου. Oh. Άκου εμένα τώρα. Oh. Άκου εμένα τώρα. Να είναι το μάτσο 1-1. Να γίνει ένα κόρνερ να πάει ο Σαμάτα πρώτα εδώ κάνει, να κάνει το 2-1 ο Σαμάτα. Άκου τι θέλω εγώ τώρα για δουλειά. Άκου διαστροφή ρε. Να το κάνει ο Σαμάτα. Δεν 2-1. Υπάρχει πιο διαστραμμένο μυαλό. Άκου. Να λήξει το μάτσο 2-1. Με γκολ του Σαμάτα. Με γκολ του Σαμάτα να φταίνει στόπερ και στα δύο γκολ. Να λένε οι Αργιανοί είναι ύποπτο το μάτς. Να πάω στο τελικό να το χάσουνε. Και για δύο πόντους το Άρης ΑΕΚ 3-3 να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι το ρότερο καλοκαίρι που μπορεί να κάνεις σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα είσαι Αργιανός, είσαι ΠΑΟΚ. Είσαι το πιο διαστραμμένο μυαλό. Μπορεί να γίνει αυτό. Όχι. Μια φορά ο Παΐσιος να μας δώσει ένα τέτοιο σενάριο από πάνω από τον ουρανό. Αν είναι Άγιος που το λες εσύ. Παρακάλα είσαι το πιο δηλαδή. Αυτό θέλω. Συγγνώμη. Αυτό θέλω. Γιατί να μην πάρει ο Άρης κύπελο, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και Ολυμπιακός κόφανας. Γιατί αν γίνουν όλα αυτά κόκκινε. Στο ραδιόφωνο πουλάει το κακό και η γκρίνια. Δεν πουλάει το καλό. Κάποιος πρέπει να μην πάρει κάτι. Μπορεί να μην πάρει ο Ολυμπιακός γιατί παίζει με τη Φιωρεντίνα. Κάποιος Ολυμπιακός και να μην το πάρει δεν θα γίνει κανένα κλάμα εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Εδώ είναι Λιτόχωρο, Σέρες, είναι τα δικά μας, οι δικές μας περιοχές. Νομίζεις. Έτσι λέω εγώ. Σε αυτό είσαι άσχετος. Ας τον Ολυμπιακό ήσυχο τώρα. Ολυμπιακός πήρε πρόκριση και εμείς είχαμε να πούμε στη Θεσσαλονίκη, να μην πω για εμάς όλοι, μισό αφιέρωμα είχαμε. Άστο. Εδώ τα γειτονιά μας είναι τι θα γίνει. Γιατί. Ρε, ας τον Ολυμπιακό. Τη έξυπνο άνθρωπο τώρα. Ας τον Ολυμπιακό εκεί ήσυχο. Εδώ το μαχαλά το δικό μας είναι. Εδώ. Απ' την άνω τούμπα ως την κάτω τούμπα. Τι θα γίνει το Άρης και το ΠΑΟΚ. Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, και να τους λες στους Αργιανούς. Εκείνο το 3-3 με την ΑΕΚ ρε ανόητη που λέγατε τα χτυπάμε όλα τα μάτια και κοκορώσασταν με το τσαλτίδι πρώτο κόκορα να πούμε. Να το πάρει ο ΠΑΟΚ με δύο πόντους, με ένα πόντο το πρωτάθλημα. Με ένα. Και να είστε υπέτειοι εσείς με εκείνο το 3-3. Και να χάσετε και το κύπελο. Άκου να δεις. Για να είμαστε ρεαλιστές. Τι να είμαστε ρεαλιστές. Για να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ όταν μιλάω εγώ και λέω δεν είναι τραγικό. Αν φτάσει. Βεβαίως. Θα παίξουν να πούμε box. Βέβαια. Θα παίξουμε box. Άρης ΠΑΟΚ με Μελισσανίδη από πάνω. Με Μελισσανίδη και Μαρινάκη από την άλλη μεριά. Εγώ σου ρωτάω το εξής. Ναι. Τώρα καφενιακή κουβέντα δεν γίνονται αυτά. Λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, μην μπερδεύεστε κάποιοι. Και είμαι εγώ ο Μελισσανίδης και είσαι εσύ ο Καρυπίδης. Και σου λέω, κοίταξε να δεις το δωρε.
Το Σάββατο. Ναι. Έχω κανονίσει. Ναι. Ο διαιτής να μην σε αδικήσει ούτε στο. Και πριν πρέπει να δώσει. Περίμενε. Και πριν να πρέπει τελειώσω. Να. Και πριν πρέπει να, να τελειώσω. Ναι. Ούτε στο τόσο. Και σου υπόσχομαι. Ναι. Ότι αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έχει μισό χαρτί. Ένα από τα κοσαρικά και θα σου στείλω και να πας στα μπουζούκια. Έτσι. Μάλιστα. Να περάσεις το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα κάνεις. Γιατί πρόσεχε. Σου λέει, κοίταξε να δεις. Όταν ήσουν φίλος με τον άλλον, ούτε διαιτησία είχες ποτέ. Φέτος να δικήθηκες ποτέ. Εγώ δεν σε τρίψω στο κύπελο. Πολύ ωραία το παίξαμε στα ίσα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ δεν θέλω να κάνεις κάτι μεντό, ούτε να σπάσεις τα πόδια. Όσο μπορείτε. Ναι, μου λες. Και αν τα καταφέρετε. Θα το πω. Ναι. Πες να μην κολλήσανε πολύ, ναι, πολύ, ναι. Γιατί ο διαιτητής είναι δικός μου. Ναι. Και ένα δωράκι από μένα, ένα κουτί ναι. Πάστες θα το πάρεις. Ναι, ναι. Τι κάνεις. Εντάξει. Φυσικά θα το κάνω. Πάμε την άλλη μεριά τώρα. Δεν πουλάς τη φιλία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε την άλλη μεριά. Ωραία. Που ξέρω εγώ ποιος παίκτης μου είναι εντάξει και ποιος δεν είναι. Και θα σου πω και το άλλο. Αν είναι έξυπνος ο ΠΑΟΚ, χωρίς να δώσει σέντς, μπορεί να χαλάσει την ομάδα του Άρη. Μια φήμη θα βγάλει. Μια φήμη θα βγάλει. Αυτό είναι τάδε, σου λέω εγώ τι γίνεται στην μπάλα, ρε. Η διαπλοκή στο τι γίνεται στον στην μυαλό μπάλα, δεν υπάρχει. Τι γίνεται στην μπάλα. Βγαίνει μια βρώμα ότι ο Αραυτόπουλος τα έχει παρμένα. Με τον κόκκινο που τους είδαμε να τρώνε γαρίδες. Τους είδαμε, άρα του τα έδωσε ο κόκκινος και γι' αυτό έπαιξε. Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Δεν είπα όχι. Τα έχω ζήσει εγώ δεν αυτά. Δεν είπα όχι. Τα έχω ζήσει. Ναι. Κάνουν παρολή. Κάνουν παρολή. Παίκτες μπαίνουν σχέδια, παλέμαχοι, οργανωμένοι. Ο ΠΑΟΚ είναι ικανός εξωαγωνιστικά και με δολοπλοκία να τους κάνει ζημιά. Δεν είναι οχυρωμένοι στον Άρη. Θα τους κάνει και ακόμα και το τελικό άμα γίνει αυτό. Θα τους κάνει αν γίνει καλά στην ομάδα. Την ψυχολογία, τη συνοχή. Πρέπει να είναι πολύ ενωμένος ο Άρης στο τελευταίο μας. Δεν είναι εύκολο. Θέλω. Δεν είναι εύκολο. Θέλω. Εγώ μόνο ρε, μπορώ να βγάλω μια φήμη. Καλά, εσύ βγάζεις φήμες ούτως ή άλλως. Για παράδειγμα, ότι οι δύο στόπερ είναι ματιαγμένοι. Ξέρεις σε πόσα δεκάλεπτα έχει κυκλοφορήσει και γίνεται μια ομάδα νοκάτω. Για πλάκα σου λέω εγώ το κάνω. Τι λες τώρα. Δεν ξέρεις όταν φτάσει το έργο σε τέτοιο επίπεδο τι μπορεί να έχει γίνει. Και όταν εμένα μου λένε, Αριανή, φοβάμαι μην τρυπηθούμε, μην κάνουμε, μοιράμε, έλα φυγέτε από εδώ πέρα. Ρε. Φοβάστε, τι φοβάστε. Το μόνο που έχει να φοβηθεί ο Αριανός είναι... Μη τραυματιστεί ποδοσφαιριστής και μην φάει κάρτα. Φίλε, εγώ θέλω. Συμφωνείς. Θέλω την Πέμπτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή να πάρεις άδεια εσύ και ο Κουλιανός. Εγώ γιατί τα βάλω. Τι θέλω από το διοικητή εδώ πέρα. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, πάρτε δύο μέρες ρεπό εσύ και ο Κουλιανός. Γιατί? Και φέρτε δύο για να βάζει το ξύλο μόνο του. Φέρτε δύο δημιουργίες μάτε εδώ έξω. Και να στείλει και το ελικόπτερο. Πρέπει καταλαβαίνει. Και ελικόπτερο και υδροπλάνο και ό,τι θέλει. Πάρτε άδεια, σας το λέω από τώρα. Απαντάω σε έναν φίλο. Τετάρτη βράδυ έγινε αυτό που ονειρεύομαι. Πέμπτη Παρασκευή πάτε στο Λιτόχωρο. Ένας πάνε στην παραλία Διονυσίου. Άλλος πάτε, πάρτε άδεια. Μην έρχεσαι. Λοιπόν, μην έρχεσαι. Γρηγόρη λέει καλησπέρα. Όταν στα γκολ του ΠΑΟΚ Κουλιανός λέει εδώ έτου, όχι Βίλα Πάρκ, λες και αναφέρθηκε κάτι από τους Ολυμπιακούς. Αυτό δεν είναι κόμπλεξ πολυεπαγιακός, είναι σε τελικό. Φίλε Αλέξη, θα σου πω το εξής. Σαν οπαδός. Όχι, δευτερόλεπτα. Να το απαντήσω. Δεν ξέρω να απαντήσω. Είναι έξυπνη ατάκα αυτό. Δεν ξέρω να απαντήσω. Είναι έξυπνη ατάκα. Όταν κάνεις μια μετάδοση και η ομάδα σου κερδίζει και ο αντίπαλος προέρχεται από μια τόσο μεγάλη πρόκριση, συμφωνώ με τον Κωστή γιατί μου το έκλεψε, είναι μια έξυπνη ατάκα γιατί ο Νίκος όταν κάνει μετάδοση θέλει να δώσει έμφαση, ενθουσιασμό και να βάλει την πινελιά του στον γκολ. Αλλιώς δεν θα έμενε στον κόσμο. Θα ήταν μία ακόμη περιγραφή ενός γκολ. Δεν σε θίγει, δεν σε προσβάλλει, δεν είναι κόμπλεξ. Δεν τον έκανα κουμπάρο τον Νίκο για να πάρω τον πέρα. Σου λέω την πραγματικότητα. Δεν παρεξηγείς, δεν πρέπει να παρεξηγείς ποτέ τίποτα τέτοιο. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Πού είναι ο κόκκινος? Μην πας τόσο γρήγορα, θα πάθεις καμία θλάση. Ο Μπουχαλάκης πιο γρήγορα τρέχει. Ας τραυματίστηκα. Μη. Τραυματίστηκα, πάτα, τραυματίστηκα. Πήγε ο άνθρωπος στα Γρεβενά, ρε. Διακοπές στα Γρεβενά. Δεν πήγα διακοπές. Και πήγαν όλοι οι πλούσιοι Έλληνες που πεινάνε και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω γιατί τα διόδια ήταν, λέει, δύο αυτά ανοιχτά. Κατάλαβες. Πεινάει ο κόσμος. Να ευχαριστήσω τον Νίκο από τα Γιάννητσα, ο οποίος μου λέει το εξής. Τι είπε ο Νίκος από τα Γιάννητσα?
Μου λέει, οι γέφυρες είναι για κατάρρευση και κάνουν έργα, γι' αυτό έχουν μικρύνει το πλάτος. Μάλιστα. Ο Νίκος, επειδή κινείται συνέχεια στους δρόμους, ξέρει. Γιατί δεν μπέλησα και εσένα, κάθεται μόνο με το σιτσέτο. Δηλαδή, όποιος είναι πολιτής, είναι εργατικός και όποιος κάνει μια άλλη δουλειά είναι τεμπέλης. Ή από σένα πιο εργατικός είναι. Άσε να κρίνουν άλλοι. Άσε με ρε τώρα. Έχεις τίποτα άλλο. Περίμενε. Λοιπόν. Γρηγόρη, το σίγουρο στην μπάλα μπορεί να χάσεις, λέει, όχι να κερδίσεις. Είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Κάνε μια ερώτηση τώρα, Απλίκο. Πώς βλέπει το μάθημα του Παναθηναϊκού, όχι το ότι θέλει. Μην μπερδευτεί με εκτίμηση σημείο. Παίζει ο Μπερνάρ και ο Ιωαννίδης. Όχι. Τελειώσαμε. Αυτό έτσι προς γνώση, ναι, όσων δεν γνωρίζουν. Αεξής. Ναι. Αν δεν δώσει ο Ολυμπιακός στο μάτς στην ΑΕΚ, ναι, ο τελικός του conference μπορεί να γίνει και στη Βραζιλία. Σιγά τα αίματα, πες του. Σιγά τα αίματα. Έξυπνο είναι. Ρε. Σιγά τα αίματα. Έξυπνο είναι. Ναι, πού είναι. Άστε στα λόγια και στα πληκτρολόγια. Πού είναι η μαγκιά σας που θα κάνει το γήπεδο. Κάτσε ρε, που θα κάνει το γήπεδο χωράφι, ρε. Φίλος Παναθηναϊκός. Ναι, άλλος, τι λέει. Τι πονηρό μας λέει ο Κωστής στην Τούμπα, λέει. Χωρίς Ιωαννίδη, Μπερνάρ και Παλάσιος θα κατέβουμε. Α, ούτε ο Παλάσιος παίζει. Όχι. Δεν έγινε συμμαχία για να μην πάρει το πρωτάθλημα τώρα. Εσείς τι λέτε. Δηλαδή, επειδή δεν παίζουνε. Δεν έγινε συμμαχία. Συγγνώμη. Δεν έγινε. Απόγευμα, νομίζω. Τι απόγευμα. Αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς τους τρεις βασικούς. Θα μιλήσει με τον Γιάννη. Ποιον. Τον Καραζαφέρη. Θα το αλλάξω. Θα μιλάμε με τον Αλαφούζο Γιάννης. Είναι φίλοι. Πω τι κάνετε. Επειδή μου έχει πει. Να το εγώ δεν το ξέρω τώρα. Επειδή μου έχει πει ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Ο Γιάννης. Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ρώτησε. Έχω κι εγώ κάποιου γνωστού φίλου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Αλλά εμπιστεύομαι αυτό που λε. Δεν θα παίξουν γιατί δεν μπορούν ή συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό ρωτά μόνο. Εσύ τι λες τώρα, λες. Ότι ο Ιωαννίδης μετά από 10 μέρες τι έχει. Πηδάει γαϊδάρα στην ανηφόρα, δηλαδή 10 μέρες τι. Ο άλλος ο Παλάσιος. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Ο Μπερνάρ τι έχει. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Δεν, ο Μπερνάρ έχει πρόβλημα. Λοιπόν, άκου εδώ. Το δίκαιο θα γίνει πράξη. Δεν θα πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να το πάρει. Δεν είναι σωστό να το πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Αν με έλεγες σήμερα δικαστής, ποιο δίκαιο, ότι ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Συμπαθώ, δεν συμπαθώ. Εγώ την άκρη συμπαθώ πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκου εμένα. Τον ΠΑΟΚ θα σου πω. Να πω ότι πρέπει να γεμίσουμε τα ποτήρια με τη ρετσίνα σα. Το βιολί του Καραγιάννη. Ναι. Από την οποία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα μοναδική ρετσίνα φτιαγμένη από κορυφαίες ποικιλίες που δημιούργησαν μια πρίμιο ετικέτα που μπορεί να συντροφεύει με το φαγητό και να απογειώσει διάθεση παρέας. Η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο, παίζει δυνατά στην ψυχή σου με τις 45 τροφές που ήρθαν για να προσφέρουν μια νέα και απολαυστική εμπειρία. 9.55 και όλο το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρι μας σε γοβή σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Ωραία. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το χυμά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. Τέλεια. Τέλος με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι φίλοι μας. Τα είπαμε σωστά, έτσι. Σωστά, λάθος. Σωστά, λάθος τα είπαμε. Κρίνουν. Είδες η United. Σου είπα, ήμουνα, δεν είδα μπάλα. Είδα μόνο ΠΑΟΚ. Α, εντάξει. Ψέματα, εγώ δεν λέω. Εντάξει. Δεν είχε εκεί πέρα το ξενοδοχείο ο TTV, ε. Όχι, ρε. Στην Κουναρά, με τα παιδιά. Όχι, είχαμε. Με τα παιδιά ασχολούμαστε. Δεν είχε. Άστο. Καλά, γυναίκες δεν έχουν να τα φυλάξουν τα παιδιά. Δύο ώρες, δηλαδή, στην Άρσενα. Δεν είδε. Τέλο πάντων. Δικαιούμαι. Ξέρω ότι είμαι βλαμμένο. Βλέπω τα πάντα. Ε. Δικαιούμαι μια φορά να μην έχω δει. Άκου, λέει, το ρωτά. Όχι στα Γρεβενά όμω. Πιο άσχημο μέρο δεν μπορεί να πα. Πήγε ο άνθρωπο στα Γρεβενά. Διακοπέ στα Γρεβενά, ρε Γρηγόρη, δεν πάνε ούτε οι εργάτες αλλά το μία. Ε, ναι, ρε φίλε. Μακράν το πιο πίσω. Φίλε, πονηρέ. Ε, βέβαια, ρε φίλε τώρα. Άκου να δει, φίλε. Ε, καλά σε λέει τώρα. Εδώ που τα λέμε, θέλουμε να σε κολλήσουμε. Έχει δίκιο ο ανθρωπάκο τώρα. Στα Γρεβενά διακοπέ. Λοιπόν, άκου να δει. Δηλαδή, άμα έχει γυναίκα, λέμε γκόμενα, μια γυναίκα που έχει κατάθλιψη και τη λέει ο γιατρό, πάντησε ένα μέρο να ανοίξει η ψυχή τη. Δεν πα στα Γρεβενά. Περίμενε. Θα σου φύγει από το μπαλκόνι από πάνω. Ευθέως, επειδή με ξέρεις. Τι μου αρέσει πολύ, ποια πράγματα ποτό μου αρέσει. Ποτό φαΐ. Γκόμενες παλιά, ήσουνα Μπομβιβέρ, το λέω. Στα αυτοκίνητα δεν ήσουνα πολύ να πεις ότι έχεις με την ταχύτητα και τα δεν ήσουνα. Όχι, μου άρεσε το καλό αυτοκίνητα, αλλά όχι τη ταχύτητα. Ήσουνα, όχι τη ταχύτητα. Δεν ήσουν τη ταχύτητα. Εγώ είμαι τη ταχύτητα. Το καλό μου άρεσε. Ναι, εντάξει. Άλλο. Ωραία, φαΐ ποτό. Κουμάρι. Όχι το κουμάρι. Το στοίχημα. Τι σ' αρέσει, το στοίχημα. Κουμάρι, εντάξει. Εκεί τι βρήκε. Αν μου πει να πάμε. Εκεί στα Γρεβενά. Αυτό που μου είχε ζητήσει. Ναι. Αν μου πει να πάρουμε από ένα πεντάρικο να πάμε να παίξουμε blackjack, θα το κάνουμε.
Πάμε μια μέρα. Πάμε. Να βάλω το καλό μου το. Όχι, ρε. Απλά μην βάλει φόρμες και τέτοια. Δεν κάνει φόρμες το καζίνο. Από ό,τι ξέρω από αυτό. Ναι, ναι. Το παντελόνι, κοντό παντελόνι μπορεί να βάλω. Πιστεύω με σένα. Κάτι χωριά του πάνε εκεί. Πιστεύω με σένα. Ναι. Στα 5 λεπτά θα έχουμε χάσει το πεντάρικο. Το χάσουμε. Θα το χάσουμε. Τόσο καζίνο. Πρόσεχε τώρα. Λέγε. Δεν κάνουν διαφήμιση, θα το πω γιατί παιδιά αυτό που έφαγα. Αλλά μπορεί να φας μπάνκα από πάνω. Δεν με εγώ δεν μιλάω. Ρε. Λοιπόν. Με πάει ο ξάδερφος σε ένα μαγαζί εκεί να τσιμπήσουμε. Μάλιστα. Στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά. Μάλιστα. Έχω πάθει πλάκα με δύο πράγματα. Ναι. Τι είχαν κάνει ιδιαίτερο φαΐ δηλαδή. Περίμενα. Κάτσε να μάθω. Ο τύπος έχει ένα οργανωμένο χώρο όπου έχει ένα παιδότοπο. Αυτό είναι. Πέταξε το μόνο στο παιδότοπο και βρώμαφαγε. Είχε κοπέλα να το φυλάξει το παιδί. Περίμενε να σου πω. Ήδη μόνο τι. Είχε ένα παιδότοπο καλύτερο από τους επαγγελματικούς παιδότοπους που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Κοπέλα είχε εκεί. Τόσο οργανωμένο. Ναι. Πρόσεχε να δεις. Και φίλε, είχε κάτι φαγητά. Είχα καιρό να φάω ποσότητες και να θέλω να φάω κι άλλο. Ο Κυριάκος. Γερός να είναι. Μάλιστα. Καλομαγειρεμένα. Φτάνει, φτάνει. Τρελάθηκα. Ποτό ήπιες. Ήπια με ένα τσίπουρο και μια μπύρα σου για σβήσιμο. Α, το σβήνεται. Αφού οδηγούμε, ρε φίλε. Κάτσε. Όταν οδηγείς με το παιδί, τι απιείς. Α, μετά το τσίπουρο πίνεις και μπύρα για να είσαι νορμάλ. Μάλιστα. Πάντα. Πόσες φορές έχεις. Έχουμε βγει 100 φορές για φαγητό. Έχουμε. Τουλάχιστον. Τελευταία δεν βγαίνεις. Ποιος δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Μου ζήτησες να βγούμε και σου είπα. Τέλος πάντων. Μου ζήτησες να βγούμε. Καλά, θα σε ζητήσω. Λοιπόν, σβήνω πάντα μια μπύρα. Σβήνει. Πάντου. Σαν ενεσού στην ανηφόρα είσαι. Αυτό μάλιστα. Αερόψυκτος. Ναι. Φίλε, αυτό το φαγητό. Ναι. Αεξής άρρωστο ο Κυριάκος θα πάρουμε ό,τι να σου πει. Μητροπολίτης Αριανός είναι. Αριανός, ναι. Πες το Πετραχύλο, το βάλει ανάποδα το άλλο Σάββατο. Έτσι πες το Μητροπολίτη να πούμε. Είναι εξαιρετικός ιεραρχικός του. Είναι κανένα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δουλειές κάνει, διορίζει κάτι. Όχι. Άμα τι να τον κάνω. Όχι. Άχρηστος μου είναι. Λοιπόν. Άμα δεν με βολέψει πουθενά σε κανένα δημόσιο, τι να τον κάνω. Θέλω να σου πω το εξής. Καλός είναι, λέει. Θέλω να σου πω το εξής. Πες μου, αγόρι μου, λέγε. Ξέρεις πολύ καλά ότι η μουσική είναι κομμάτι της ζωής μου. Όχι, κομμάτι και από τα δυνατά. Κομμάτι της ζωής μου και τα αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Είδες καθόλου Eurovision? Καθόλου. Ήμουνα στην Καβάλα και ήμουν σε ένα εστιατόριο ενός χορηγού, φίλου μου. Είδε. Και κοπάναγα κάτι κοκτέιλ, κάτι καραβίδες. Φοβερό. Και είπα, ωραίο, πώς το λένε από κάτω, ίδιο βασίλεμα, βάρκες, κόλπα, ιστορίες. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, κάθομαι να δω Eurovision. Α. Λοιπόν, κάποτε η Eurovision ήταν κάτι το οποίο παρακολούθησα από μικρά παιδιά, το ναι, βλέπαμε. Ναι. Είχε ένα ενδιαφέρον. Είχε. Κάθε χώρα είχε το δικό της χαρακτηριστικό. Ναι, ναι. Το μόνο που με χαλούσε πάντα ήταν ότι οι όμορες χώρες. Τι θα πει όμορες χώρες? Οι χώρες που είναι δίπλα-δίπλα και έχουν καλές σχέσεις. Ναι. Λοιπόν, πάντα δίνανε το 12 του καλού δομού σε μια χώρα που είχαν συμπάθεια, ήταν μεγάλη. Δηλαδή, 12 η Ελλάδα στην Κύπρο. Άρα στη μέρα και η κλήρωση. Μπράβο. Αυτό κάπου έχει σταματήσει. Ναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Στην ζωή αλλάζουν πολλά πράγματα. Τι άλλαξε? Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Ναι. Δεν το κρύβουν. Αλλά έχουν περάσει το άλλο άκρο. Το διαφημίζουν πολύ έντονα. Αυτό είναι η μόδα. Περίμενε. Υπάρχουν Eurovision που κάποια τραγούδια ήταν καλά. Συνήθως τραγούδια δεν είναι πολύ καλά. Είδα ασοσία του Τσαλτίδη εκεί που τραγούδια. Περίμενε. Με περίμενε. Το Μούσι. Τον είδες? Περίμενε. Το Γάλλο λες. Γάλλος ήταν, δεν το ξέρω. Το Γάλλο. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν. Υπήρχαν 5 καλά τραγούδια. Μάλιστα. Αλλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το έκανα και σε μια ανάρτηση, δεν ξέρω να το διαβάσει και να απαντήσει ειλικρινά. Σε διαβάζω. Λοιπόν, το παλικάρι το οποίο κέρδισε. Ο Νέμος. Δεν θέλει να το λένε ούτε ο Νέμο, ούτε η Νέμο. Τι ήθελα να το. Θέλω να το λένε ουδέτερο, το Νέμο. Υπάρχει και αυτό εδώ, το είναι καινούριο. Άλλο. Το ουδέτερο. Περίμενε. Το παιδί, εξαιρετικό ερμηνευτή, εξαιρετικό τραγούδι. Δικαίωμά του δεν είναι, ας πούμε. Όλα είναι δικαίωμά του. Ναι. Άλλη είναι η απορία μου. Ποια είναι η απορία σου, σου φαίνεται περίεργο εσένα? Όχι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ, κύριε. Αν το παιδί αυτό δεν είχε βαμμένα νύχια και μακριά. Βαμμένα νύχια και μακριά. Μάλιστα. Αν δεν φορούσε φούστα. Φούστα. Αν δεν φορούσε εκείνο το βιζόν που φοράνε στην σκοπελίτσα. Τι το βιζόν? Εκείνο το γουνάκι. Αγουνάκι, βιζόν λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Όπως λέγεται. Να το ξέρω εγώ στην τούπα το βιζόν. Εσύ, πάρα κάτω λέγει, ακούω εγώ.
Θα έπαιρνε τόσο δεκάρια, θα κέρδιζε. Α, δεν ξέρω, φίλε. Αν απορία εκφράζω. Αν μετράει και τον τίσιμο, εσείς που πάτε και βλέπετε τις τραγουδίστρες στα μπουζούκια να καυγίζουν, αλλά έχουν ωραία ποδάρια να πούμε, και βλέπετε τα πόδια, πίνετε τα ούσκι τα νοθευμένα και φτιάχνετε, δεν σας πειράζει. Σας πειράζει το βιζόν του αλουνού να πούμε. Περίμενε. Παντάω εγώ. Ένα αυτό. Ναι. Βγαίνει η Αγγλία με ένα τραγούδι με ένα παλικαράκι, το οποίο έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Τι θα πει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις? Του αρέσουν οι άντρες. Και τι κακό είναι δηλαδή? Και είναι λες και βλέπουμε πρόμο από ταινία πορνό. Δεν χαίρεσαι δηλαδή εσύ? Δηλαδή αν, αν όλοι οι άντρες θέλαν τις γυναίκες, εμείς οι άσχημοι τι θα κάναμε, ρε κόκκινε? Άσε. Είπες ότι με σέβεσαι για τη μουσική. Σε σέβομαι. Θα μ' ακούσεις? Τι, εγώ για τακτική σε σέβομαι. Βρε, γιατί εγώ δεν σε σέβομαι? Ρωτάω, εγώ σε απαντάω. Με διακόπτεις. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι λες και παίζει κλιπ για να δούμε πρόμο από ταινία γκέι. Ωραία. Κατεβαίνει η Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια κοπέλα που νομίζω ότι είναι πορνοστάρ. Μάλιστα. Τι σε πειράζει εσένα? Το ντύσιμο δηλαδή. Αν θέλω να δω τσόντα. Ναι. Θα βάλω να δω τσόντα. Μην βλέπεις Eurovision. Μισό λεπτό, ρε. Το δε τραγούδι απαράδεκτο. Είναι ένας άλλος απίθανος από την Φιλανδία. Τι θα γίνει τώρα, θα με την ώρα με το. Μισό λεπτό. Και τελείωνε. Ο οποίος κατεβαίνει ξεβράκωτος. Μάλιστα. Αυτό είναι μουσικός διαγωνισμός? Ναι. Πρώτη όλη. Ναι. Δεν είναι. Είναι μια επέκταση. Στα μπουζούκια που πάτε και βλέπετε τα στήθια απ' έξω και τα πόδια και οι φωνές είναι σαν του Σαράντου να πούμε, οι τραγουδίστρες. Βλέπεις την Ισπανία. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους πειράζει. Όπου κατεβάζει δύο χορευτές και είναι ντυμένοι με γυναικεία ρούχα, με στρέν και τα λοιπά. Ναι. Τι θες να πεις τώρα, το πας από πλάγια. Θέλω να προωθήσω την ομοφιλοφιλία. Μισό λεπτό. Την ιδιαιτερότητα. Αυτό μισό λεπτό. Μάλιστα. Κατ' εμέ, ναι. Τα δύο κορυφαία τραγούδια ήταν της Κροατίας. Βάλ το λίγο να παίξει. Α, μα πάει εκπομπή. Όχι. Τη Κροατία, το οποίο είναι κομματάρα. Ω Χριστέ μου. Τη Γαλλία. Όχι, μάλλον. Ήταν και τη Ελβετία. Αλλά ρωτάω και θέλω να απαντήσει λίγο. Ερώταρε, μακριά τα ομοφοβικά σχόλια από εμά. Ρωτάω, αν δεν ήταν ντυμένο έτσι, θα κέρδιζε? Εγώ λέω δεν θα έπαιρνε αυτού του βαθμού. Να απαντήσω. Μπορώ. Βεβαίω. Αν αυτέ που πάτε στα μπουζούκια ήταν ντυμένε με του αστραγάλου καλυμμένου, τα πόδια καλυμμένα, τα στήθη καλυμμένα. Και ακούγεται αυτές τις βοθροφωνάρες εκεί στα μπουζούκια. Να καυγίζουν. Θα πηγαίνετε στα μπουζούκια? Όταν πήγαινε ο κόσμος. Απαντάω. Όταν πήγαινε ο κόσμος και απολάβανε την Μαρινέλα. Ναι. Τη Βίκη Μοσχολιού. Η Μαρινέλα ήταν άσχημο. Τη Ρίτα Σακελαρίου. Περίμενε. Τη διαφωνία όμως. Τη Ρίτα Σακελαρίου και τόσα ελφωνάρες. Ναι. Τι πήγαινε να δει, μπούτια και βυζιά? Όχι. Άλλα χρόνια. Μπράβο. Άλλα χρόνια. Υπήρχε μια εποχή. Ή ο Στράτος Διονυσίου ήταν κούκλος. Υπήρχε σαν τέρα. Ο Κόκοτας ήταν κούκλος. Ο Κόκοτας είναι ο Ιχολίτης εδώ. Ακριβώς. Ο Καζαμπάκας. Λοιπόν, υπήρχανε. Ναι. Εποχές. Άλλο ρε. Ρε, αλλάξαν οι εποχές. Εδώ. Πάει το έργο αλλού. Ρε, εδώ υπήρχε μπουζουξίδικο. Δεν θα πω το όνομα, καταλαβαίνετε όλοι ποιο εννοώ. Που έλεγε εδώ γίνεται κοσυμασιόν. Κάνει μπαμ. Δεν γίνεται. Γινόταν. Πάντα. Γινόταν. Γινόταν. Πήγαινε επιχειρηματία. Για παλιά γινόταν. Έπαιρνε την τραγουδίστρια. Πήγαινε επιχειρηματία. Έπαιρνε την τραγουδίστρια. Τα έζησα. Ωραία. Ναι, λέει, κοίταξε να δει. Το βλέπει αυτό το φαλακρό. Ναι. Έχει λεφτά. Ωραία. Σπάς το ένα χαμογελάκι να κάνει ζημιά. Ναι. Και μετά πάλι και με το Μερσεντές μια βόλτα. Να έρθει ξανά. Καπέλος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, τι γινόταν. Θα το χαλάσουμε τώρα δηλαδή. Γιατί βλέπει να υποκρίνει. Πάντα γινόταν αυτά. Βλέπει να υποκρίνουμε. Λέω τι ισχύει. Αυτό ο νέμο είναι ουδέτερο δηλαδή. Ποια η ανάγκη του άλλου να επιβάλλει κάτι άλλο? Δηλαδή, έτσι γουστάρει, ρε. Δέχομαι τη διαφορετικότητα, αλλά από τη διαφορετικότητα μέχρι την αηδία. Μπορεί να αισθάνεται άλλο. Ρε φίλε, δεν μπορεί να ερμηνεύει. Άκου να δεις. Δεν μπορεί να ερμηνεύει μια κομματάρα. Ναι, έτσι γουστάρει. Και να είναι ουδέτερο. Βάλε ρε την Κροατία, λίγο να ακούσω. Α, την Κροατία, ρε. Λίγο, όχι, λίγο από την αρχή. Βάλε λίγο Κροατία. Δεν μου λες, σε πειράζει το ουδέτερο? Δεν όχι. Υπάρχει ουδέτερο. Υπάρχει ή άντρας ή γυναίκα. Το τι κάνει στο κρεβάτι του είναι άλλο. Να απαντήσω τώρα από δευτερόλεπτα. Οι άγγελοι τι είναι στον ουρανό? Είναι άνθρωποι. Τι είναι? Αφού δεν πιστεύεις αυτό. Εσύ που πιστεύεις τι είναι? Αρσενικά, θηλυκά ή ουδέτερα? Ούτε αρσενικά ούτε θηλυκά. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Τι. Οι άνθρωποι με τα επουράνια πλάσματα τι σχέση έχουν? Ποια επουράνια, ο άγγελος. Βάλε λίγο να γουστάρει. Ρε, οι άγγελοι τι είναι? Αρσενικά ή θηλυκά? Άκου. Δεν απαντάει, σαν τον Κουλιανό. Βάλτε ακουστικά. Με τον Τηλικράτη το πρωί. Βάλτε ακουστικά. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν μ' αρέσει. Αφού η καλή μουσική σ' αρέσει. Σε ρωτάω, ρε. Οι άγγελοι είναι αρσενικά ή θηλυκά? Μπερδεύει λάθος πράγμα. Δεν απαντάει. Είναι άστοχο αυτό. Είναι άστοχο. Άστοχο. Τι περνάει δηλαδή η θρησκεία? Τον άγγελο τι είναι? Αρσενικό ή θηλυκό? Περνάει. Άντε απαντάει.
Ρε οι άγγελοι που θα έρθουν να μας πάρουν όταν πεθάνουν. Εδώ η Σερβία. Άντε παλτένι. Ο Σέρβος άμα δει Κροάτη θέλει να το φάει ζωντανό. Και η Σερβία έδωσε 12 στην Κροατία. Βρε αγόρι μου γλυκό. Η μουσική όταν... είναι κάτι υπέροχο. Είναι πώς θα εργαλειοποιηθεί. Οι άγγελοι είναι αρσενικά ή θηλυκά. Οι άγγελοι παίρνουν μέρος στην Κυροφυζιόν. Α, παίρνουν μέρος στη Δάτα. Δεν θα παίρνουν. Άκου. Αυτοί φτιάξαν τους άγγελους ουδέτερα, τον πειράζει ο άλλος τον αίμο. Άκου λίγο. Τον αίμο τον πείραξε. Τον πείραξε τον αίμο. Πάει εκπομπούλα το μισάωρο αυτό να ξέρετε. Πάει. Πες το χορηγό να πάνε. Άμα αρθεί, δεν έχω χορηγό. Άμα αρθεί ο γιος μου σε 10 χρόνια και μου πει είμαι το Παναγιώτη, θα χαρώ. Κοίτα. Άμα αρθεί η κόρη σου και σου πει είμαι το Ευγενία, θα χαρείς. Άμα είναι μια χαρά, θα χαρώ, δεν θα χαρώ. Να μην πέσει τα αεροπλάνα που θα γυρίσει. Δεν απαντάς. Υγεία να έχουν μια ζωή. Όταν κάνεις παιδιά. Στις εποχές δεν που απαντάς, τα κάνεις. Θα χαρείς. Δεν μου λες. Άμα... Θα χαρείς. Να απαντήσω δεν ένα. Απαντήσεις. Ένα λεπτό ρε κόρη. Αυτά που έχει μάθει ο Κούκιας και οι φίλοι σου αλλού. Στα δικαστήρια. Δεν μπορώ να απαντήσω. Θα χαρείς. Να απαντήσω. Θα χαρείς. Θα κεράσεις το καφενείο. Δεν κεράσεις. Να απαντάς. Αυτά είναι δικά μου ερωτήματα, τα πήρες για δικά σου. Το δεν, καφενείο. Δεν έχεις παρθενογένεια και εσύ από το μπαμπά σου το άκουσες. Ναι, άκου το άλλο. Ο μπαμπάς σου το έλεγε πρώτο σαν. Τι μου λες, αν μου φέρει κανένα μιξάρ παοξί, απένταρο, βρωμιάρι με μαύρη φτέρνα, θα χαρώ λες. Καθόλου. Γιατί να χαρώ με το άλλο. Βάλω το τραγούδι. Βάλω το τραγούδι. Τώρα μιλάμε είναι μια μουσική σύνδεση απίστευτη. Συνδυάζει το ροκ, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική και είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο περνάει και ωραία μηνύματα όπως και του Νέμο τα μηνύματα το οποίο μιλάει για την αγάπη και την ειρήνη. Ωραία τραγούδια. Τα μηνύματα ωραία. Αυτή η εμφάνιση γιατί δηλαδή η κοπέλα από την Σλοβενία για ποιο λόγο να ξεβράκω τρία. Αν θέλω να δω τσότα μπορώ να βάλω τσότα. Eurovision. Στα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν δει το παιδάκι, συγγνώμη. Ναι, το παιδάκι. Κάθεσε με το παιδάκι σου να δει Eurovision. Μη δει. Ρε παιδί μου, κάθεσε. Μη δει. Είναι το παιδάκι σου 10 χρονών. Ναι. Τι θα το πει. Τι είναι αυτό σου λέει τώρα. Και σου λέει τον αίμα. Άγγελο του ουρανού. Άγγελο του ουρανού. Αγγελάκι είναι. Ουδέτερο. Καλά, είναι. Ότι κάνω παρέα με βλαμμένο το ξέρω. Ουδέτερο το, και το αγγελάκι, ουδέτερο και ο νέμο. Πού διαφέρουν δηλαδή. Εσεί βγάλατε τα ουδέτερα στην Τουρκία, δηλαδή ο νέμο δεν πείραξε. Βέβαια. Δεν ξέρω τώρα. Α βγει ο Μητροπολίτη εκεί να μα εξηγήσει. Για πε μα. Αυτό το τραγούδι καταρχήν, το όλο ξεβράκωμα ναι. τη Eurovision και αυτή τη κοινότητα. Πήγε στα 54 ο κόκκινο και τον πειράζουν οι ξεβράκωτε. Ξέρετε γιατί. Δεν μπορεί να τι απαυτώσει τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το χειρότερο απ' όλα. Πριν 20 χρόνια θα το πειράζω. Ο Δημήτρη. Ναι, άσε ρε. Κόκκινε ντροπή σου για τον ομοφοβικό έτσι, και μπράβο. Το... μπράβο. Είσαι ομοφοβικό. Ενώ φοβάσαι σε ακούει χιλιάδες κόσμο. Ναι, έτσι. Επηρεάζει τι ειδήσει και υπάρχει κόσμο που πληγώνεται από τα μυαλά σαν τα δικά σου. Ορίστε. Ποια είναι η ομοφοβία. Έτσι που λες για τα αντισήματα και τα. Εγώ ρώτησα κάτι. Επειδή το μυαλό σου είναι. Αν το παιδί. Αν το παιδί. Παλαιοχριστιανικό το μυαλό σου. Αν το παιδί. Πρόεδρος ο κόσμος, κύριε. Αυτό δεν λέγεται πρόοδος. Έχω την ελευθερία να εκφράζομαι και να λέω. Όταν πηγαίνετε να βλέπετε τις γυμνές τα μπουζού και να τραγουδάνε, δεν σε πείραζε. Αλλά τότε το πουλί σηκωνόταν. Αν θέλω να δω μια γυμνή. Ναι. Μόνο να τη δεις μπορείς. Εσύ μπορεί να την πει πόσο κλασικό. Εσύ το μόνο μπορεί να την πει πόσο κλασικό είναι σπάγκο και πόση ώρα τρέξει. Και σε πόση ώρα τρέξει τα 5 χιλιόμετρα. Ο καθένα ό,τι μπορεί να κάνει. Άστα ρε φίλε τα έργα. Ο καθένα ό,τι μπορεί να κάνει. Σε πείραξε τώρα εσένα και του χριστιανού. Πε μα οι άγγελοι τι είναι. Εσύ Δημήτρη, ειλικρινά. Σκίστε τον παιδιά στα μηνύματα. Κάντε τον σκόνη. Μπορεί να επιχειρηματολογήσει με τηλεφώνημα. Κάντε τον σκόνη, να ρίξουμε γραμμέ. Τι είναι αυτό. Το οποίο σε ενόχλησε αυτά τα οποία λέω. Τώρα και μισή τελειώνουμε και ανοίγουμε γραμμές. Θα σε πω εγώ. Είπα δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι γουστάρει. Κοίτα εκεί τους παπάδες με τα παιδάκια. Πού είναι. Άστα τώρα τα άλαση τώρα. Που θα μου το παίξει τώρα. Καλός Σαμαρίτης τώρα. Κοίτα τα του οίκου σου τώρα. Ας τους άλλους τώρα. Κι άμα στο φινάλε, μη δείχνεις. Να δείχνω τι. Όσο για αυτό το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Καλησπέρα σας κύριε. Πελάτης Ραπτόπουλος. Κάτσε να απαντήσω εδώ. Άμα πήγα να βρει σίδερο από το όπλο και γίνει καταγγελία, τα ρίχνετε τα τάλιρα. Τα ρίχνετε τα τάλιρα. Αυτό που λέει ο κόκκινος τώρα, με τις ξεβράκοντες και τα λοιπά, που βλέπουν τα παιδιά, δεν είναι ακατάλληλοι για ανηλίκους. Μόνο η μαρμίτα ήταν ακατάλληλη για ανηλίκους. Αυτά δηλαδή, σε αυτό ναι. Ότι το παιδί 10 χρονών να μην βλέπει. Τι επίλεξη μου είπα. Όχι, εντάξει. Αλλά τα ομοφοβικά, εντάξει. Είσαι σε μια εποχή που προωθούν. Λέω. Ναι. Η ερώτηση ήταν με σαφήνεια. Ένα ακούσω. Διατυπωμένη. Και διάβασα τα μηνύματα όλα. Γιατί σε ρίχνουν. Δύο φίλοι λένε ότι είμαι ομοφοβικός. Δικαίωμά του το λένε. Όλοι κοντά στη χριστιανοσύνη δίδεν ομοφοβικοί. Δικαίωμά του το λέει. Εντάξει.
Πείτε μου ένα τομέα που ένα ΛΟΑΤ και άνθρωπο έχει λιγότερα δικαιώματα. Νάτος. Ορίστε. Το ξέρετε ότι τις δουλειές σε πολλές μεγάλες εταιρείες προωθούν να πάρετε διαφορετικά άτομα. Είπα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, ακούστε, να το καταγγέλω δικαίωμα. Όχι, την πάσα σου φέρει ο Μπούζος εδώ τώρα. Να δω πώς θα τους υποδεχτείς. Έξυπνε, ομοφοβικέ, χριστιανέ. Καλά σε λένε. Καλά σε λένε, βρε, οπισθοδρομικέ άντρα. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάποιο γνωστό φίλο που έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις? Πώς λέει? Υπάρχει κάποιος που στη ζωή του δεν είχε φίλο. Τι θα πει διαφορετικές? Να μην θέλει να πηγαίνει με γυναίκες, να θέλει να πηγαίνει με άντρες. Μπορεί να τον μια γυναίκα να μην θέλει να πηγαίνει με άντρες, να θέλει. Εάν να... μια γυναίκα δεν πάει... Υπάρχει κάποιος που δεν είχε φίλους που είχε. Ωραία, μια γυναίκα 40 χρονών. Στο γυμναστήριο τώρα που θα πάω. Ωραία. Πάω στο γυμναστήριο εσύ και μια άλλη 40. Ναι. Γιατί να πάει με εσένα και να πάει με τη γυναίκα? Τι να χαρεί με εσένα, σου. Γιατί εγώ είμαι πρικισμένο. Τι πρικισμένο να είσαι, με τα μάγουλα? Φυσικά. Τι πρικισμένο να είσαι. Κατάλαβες θέλω να πω. Λοιπόν, φεύγω, πάω σε διάλειμμα. Άνοιξε γραμμές να σε σκίσει ο κόσμος τώρα. Να σε κάνει σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα θα σε κάνει. Άκου τον άλλο τον αλήθεια. Οδοφοβική. Ο Διονύσης δεν σου στέλνει. Γλύψτε κι άλλο. Και στέλνει ένα πιάτο με χαρίδες. Ναι. Έξυπνε. Θα πάρει ο Λουτσέσκου κάνα προτάσμα με το Σαμάτα Σεντερφόρ και θα βγει ο Λουτσέσκου και ο Κουλιανός. Με λάσο θα τον έχουν και θα τον γυρνάνε γύρω-γύρω. Ρε κόκκινε, έξακουσε ποτέ. Το πορτό αυτό να δω. Και πες το πορτό το άλλο Σάββατο να μας στείλει την άλλη Δευτέρα μήνυμα μετά την τριάρα που θα πάει στο τελικό. Από το Φωτάρα. Θα πάει τριάρα. Τι θα κάνει? Θα το πάρει ο Άρστη. Μακάρι. Έχω μια φωτογραφία τον πατέρα μου με κόκαλα. Θα στο φυλάκιο, 11 χρόνια. 11 χρόνια ένα κύπελο. Μην να χαθείτε το Μάρια να πούμε. Μην να χαθείτε. Έχεις τίποτα άλλο κακό να πεις? Κακό. Τα πήγαινε στα μπαράκια 25 χρόνια, τα έβλεπες εκεί τα γυμνά. Τώρα μου έγινε γέρο. Δεν πήγαινε για έμφραμα, κλείσανε οι εκκλησίες. Έγινε και εσύ τη εκκλησία. Δεν μου αρέσαν τα τριτσάδικα. Έτσι τριτσάδικα. Δεν μου αρέσαν. Πήγαινα στα μπουζούκια, βλέπανε τις γυμνές τις τραγουδίστριες. Δεν τον πήραζε τότε. Γρηγόρη, τροπή σου, είσαι ομοφοβικός. Δημοκρατία έχουμε. Δεν έχεις δικαίωμα να μη σου αρέσει η ομοφιλοφιλία. Πάρτα. Πάρτα να μάθεις, ο πιστοδρομικός. Διάλειμμα. Από ό,τι βλέπω οι γραμμές είναι κατηλημένες όλες, οπότε δεν λέω τα τρία εντάρια είναι ελεύθερα. Πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Άρα Γρηγόρη, εδώ με τον Έμο και τον Ρέμο την έκανε σε εκπομπή Eurovision. Περιμέναμε και πόση ώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό καθόλου. Εγώ πήρα βασικά για τον Αριανό Μητροπολίτη που έκανε εντύπωση στον Κώστα. Εμένα προχθές μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο μεγαλύτερη. Που έπεσα πάνω σε Αριανό αστυνομικό, γιατί πίστευα, ρε παιδί μου, ότι όλα αυτά τα χρόνια που ο Σαββίδης τους έχει γεμίσει με δώρα, με τα αναλώσιμα, με τα κομπιούτερ, με τις μηχανές κτλ. Ότι είχαν εξαφανίσει τους Αριανούς αστυνομικούς, που ήταν μόνο παοξίδες. Γιατί έβλεπα εκεί στα δικαστήρια με παραλλαγή, ξέρω εγώ, με φουλάρια και του πάκου κτλ. Και το Σάββατο να μην γίνεται εδώ στη γειτονιά μου μια μανούρα, ένα μαγαζί, επειδή ξέρω εγώ φοράω και μια φορά το μπουλντόκ, το σήμα του Άρη, ένα μαγαζί και απέναντι χάτ να πούμε εκεί. Ξέρω παοξίδες ήταν αυτοί που δούλευαν να πούμε, ένας εκεί από τη γαλάζια τέτοια να πούμε, τα γαλάζια εκεί delivery, βρίζαν εκεί τον Αντάλο. Λέω τώρα, λέω, δεν είναι το 97 που μάλλον με τον Κωστάκι στο Κρεοπόλιο, τώρα θα πει όλο το μαγαζί πάνω. Τι μπουνιές παίξαμε στο Κρεοπόλιο, τι, ναι, ρε, φίλε. Τι ωραία 30 είμαστε, 30 χρονών, 28 χρονών, τι ωραίο ξύλο παίξαμε εμείς οι δύο και μετά γίναμε φίλοι, πάλι ο Κρεοπόλι. Άκου να γελάσεις Κώστα, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία και λέω ελάτε, λέω υπάρχει εδώ, λέω, επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, εδώ λέω Τσιμισκή με γυαλιά τη γωνία. Ναι. Μέχα μέσα σε 5 λεπτά, άκου τώρα η πλάκα. Ναι. Με το που λέω ότι είμαι Αριανός και τα λοιπά, ναι. Μου λέει ο ένας ψηφίος του νομικούς, ρε φίλε λέει Αριανάρα, είσαι λέει, λέει μου, με έκανε την ατυχία σου, μου σηκώθηκε η τρίχα, λέω ρε φίλε με δουλεύει. Και μου δείχνει, και μου δείχνει το ρολόι του, κυτρινόμαυρο με το σήμα του Άρη, τι μου λέει, μάτι Παναγία, λέει ρέμισε. 26 του μηνός το κύπελο είναι στην πόλη. Γιατί ο τελικός είναι 25 βράδυ, μέχρι να έρθει από τα Μάργαρα από τη Λιάρισμα, 26 είναι λέει στην πόλη το κύπελο. Άσε να τους φτιάξω εγώ αυτούς λέει. Φύγει να τους φτιάξω εγώ. Αριανός αστυνομικός, δεν το πιστεύω. Γιατί νόμιζα ότι έχει αγοράσει όλη την αστυνομία, δεν έχει αγοράσει ο Σαββίδης, ρε παιδί. Μη ντροπή. Τέλος πάντων, πριν κλείσω, ακούς Κώστα. Ναι. Στους φίλους του Ολυμπιακού που είναι πολιτιστές και σας ακούνε, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να τους πω ότι φίλοι Ολυμπιακοί, εσείς που τόσα χρόνια σας κάνετε καζούρι Παναθηναϊκή με το υλικό του Γουέμπλεϊ. Με τους δύο ημιτελικούς προαθλητριών και Champions League, με Ajax και Liverpool, πρέπει ο στόχος να είναι μόνο και μόνο να πάρει το πώς το λένε, το conference. Λοιπόν, αν εσείς δεν αφήσετε την άγρια να τους σηκώσει μέσα στο Καρεσκάκι, η άβρα που θα αντιμετωπίσετε στη Φιλαδέλφια για να τους σηκώσετε εσείς θα είναι πολύ αρνητική. Λες. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Φύγε, Κρεοπόλη, τα λέμε. Φύγε.
Άκου μήνυμα τώρα. Με αυτόν έπαιξα ξύλο πριν 25 χρόνια. Το ξέρω. Άκου μήνυμα και λυπάμαι πάρα πολύ, Αχιλλέα, γιατί τι? Πρέπει να το κοιτάξει επιγόντως. Τι έπαθε. Γρηγόρη, δύνασε. Δύνασε. Και... δύνασε. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή. Ίσως και να δικαιούσε να λέει την άποψή σου, ακόμη και να την επιβάλλει την οικογένειά σου και την επιλεγμένη ως προς το θέμα αυτό παρέα σου. Δημόσια με μικρόφωνο δεν νομίζω ότι αρμόζει. Δεν επέβαλα καμία άποψη. Άντε πάλι. Εδώ πληρώνομαι για να λέω αυτό που πιστεύω. Ρίσαι ομοφοβικός, λέει. Για σένα. Για αυτούς. Για σένα είμαι ομοφοβικός. Πριν 20 χρόνια δεν θα ήσουν. Τώρα είσαι. Έχεις κάνει ένα λάθος. Ακούω. Είμαστε σε μια ηλικία που πρέπει γρήγορα να συμβαδίσουμε με τη νέα τάξη πραγμάτων. Εξυπακούεται, φυσικά. Εάν δεν το κάνουμε, θα θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί. Πλέον η κατάσταση. Άλλο είσαι οπισθοδρομικός, ναι. Και άλλο είσαι ομοφοβικός. Ναι. Άλλο δεν μου αρέσει ένα τραγούδι, γιατί δεν μου αρέσει η εμφάνιση του καλλιτέχνη. Ναι. Σιγά, η νικοτίνη θα σε πνίξει, σιγά. Λέει. Από κάτι θα πάω. Όχι από νικοτίνη. Λοιπόν. Και άλλο λοιπόν, δεν λέω καθόλου. Θα σου πω 10 δευτερόλεπτα να ακούσει ο κόσμος. Αν πριν 25 χρόνια, σε 25 μας, 20-30 μας, άκου εμένα τώρα. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί και μας έβριε μια κοπέλα. Ήμασταν 30 και η κοπέλα 25. Έτσι. Ή ήταν ένας 55 σε μια που είναι 30 ετών και της έλεγε, έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο. Είσαι πολύ όμορφη κοπέλα. Έχεις θαυμάσιο χαμόγελο. Και σήμερα, την άλλη μέρα, σήμερα θεωρείται και την άλλη σεξουαλική παρανομή. Κάτσε ρε να μάθεις τώρα τι έπαθα. Και την άλλη μέρα πάω να πιω καφέ στο ίδιο μαγαζί και λέει σεξουαλικά παρενοχλήσατε την συνάδελφό μου. Άρα εγώ είμαι εκτός εποχής. Ναι. Έπρεπε να τη στείλω μήνυμα στο Facebook και να πω τι ωραίο χαμόγελο που έχεις. Ξέρω εγώ, δεν με πάει να της το πω. Έχει αλλάξει το έργο. Ποιος είπε όχι. Ναι, εμείς δεν πρέπει να συμβαδίσουμε, αλλιώς πρέπει να τρελαθούμε. Άλλο το προσωπικό, ναι. Και άλλο το δημόσια κάτι. Το ίδιο οποίο είναι. Δεν είναι, το ίδιο είναι. Όχι, δεν το ίδιο. Άντε πάλι τα ίδια. Εγώ λέω, θα κρίνουμε το τραγούδι, τι εμφάνισε τελικά. Ερώτηση. Αυτή είναι. Εμείς όταν πηγαίναμε στα μπουζούκια δεκαετία του 80-90, μας άρεσε η φωνή της τραγουδίας, τη ρεζίλη τα μπούτια της. Μιλάτε. Δεν θέλω να πω τι λέγαμε στα meeting της εταιρείας. Τελειώσαμε. Τα meeting της εταιρείας. Πάρε τον κόσμο. Παρακαλώ. Πάμε. Είναι παράπλευρα πράγματα. Καλησπέρα, κύριε. Συμφωνώ μαζί με τον Γρηγόρη που πρέπει να αλλάξουμε. Να πάρει ο Ολυμπιακός το conference, όπως είπες, Γρηγόρη, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πάρει και ο Άρης το κύπελο. Κόπηκες! Γιατί... κόπηκες! Δεν είπα τι πρέπει. Κόπηκες! Λέω έχουν το δικαίωμα όλοι να πάρουν ό,τι τους αξίζει. Ναι. Εγώ δεν θέλω να τα πάρουν όλα όλοι. Κάτι πρέπει να χάσει κάποιος. Μη σου πω να τα χάσουν δύο. Τώρα. Πήρε λεφτά για να τα ανεβάζει αυτό ή θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Τώρα το πήρε καμπάρι. Δεν το είδα. Δεν το ήξερα. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο, παρακαλώ. Απαγορεύεται στον σταθμό να λέμε τι κάνουμε στα άλλα μέσα μας. Αλλά είναι χορηγία, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Σου φαίνεται παράξενο, ναι. Μάλιστα. Πολιτή. Έλα, Βιλέ. Καλώ το να. Έλα, τι έγινε. Κόκκινε. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Θέλω το τηλέφωνο του ξαδέρφου σου που σχόλασε μάρκετινγκ οικονομικά και είναι στο παγκάρι. Τι είναι? Θα τον προσλάβω στην εταιρεία, εσύ δεν είπες ότι έχεις ένα ξάδερφο που είναι κοντινός με τον Μητροπολίτη και διαχειρίζεται το παγκάρι. Τώρα, αν δεν αλλάξει το στυλ, ειλικρινά σου μιλάω. Όχι, ναι. Ειλικρινά σου μιλάω, εγώ τον θέλω. Μου λείπει οικονομικός διευθυντής στην εταιρεία. Κοίταξε, αν θες να μιλήσουμε σοβαρά, εγώ δεν πήρα ποτέ ένα σοβαρά, σοβαρά, ρε φίλε. Σοβαρά θέλω να μιλήσουμε. Δεν θέλω να μιλήσουμε. Σοβαρά. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις οικονομικές επιστήμες για να διαχειριστείς το παγκάρι. Θα μας τρελάει το κόκκινε. Τι πράγμα είσαι. Ξέρεις σημαίνει Μητρόπολη. Ρε αγόρι μου. Ρωτάω κάτι εφόσον το... άκου λίγο εξυπνό που λες. Όχ. Επειδή το παίζεις σοβαρός. Όχ. Ξέρεις σημαίνει Μητρόπολη. Όχ. Βέβαια δεν ξέρω τι σημαίνει Μητρόπολη. Δεν νομίζω. Μπαίνει από την αριστερή τσέπη στη δεξιά. Τι σημαίνει. Άλλη ώρα. Από κοντά ό,τι ώρα θέλεις. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Σας ακούμε, κύριε. Γεια σας. Τι τα θέλεις να τα λήξεις. Καλησπέρα, παιδιά. Λέγομαι Μπάμπης. Ναι. Σας πέρα από το Μάντσεστερ. Θέλω να πω το εξής. Δεν πιστεύω ούτε ότι ο Γρηγόρης είναι ομοφοβικός, ούτε πιστεύω ότι ο Κώστας είναι κάποιος άλλος διανοούμενος, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει... Μα δεν έχω μουσική. Πώς θα με διανοούμε. Ζει το φελευθερισμό κτλ. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Κώστα, για κάτι που ίσως και εσύ δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό που βλέπω όταν ζήσει χρόνια στην Αγγλία
είναι ότι έχεις έναν τρόπο καθαρά γλωσσαξονικό τρόπο σκέψης και θα σου πω κάτι συγκεκριμένο, θα αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Και το βλέπω σε αντιδιαστολή με μια συντήρηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Άγγλος, αυτός ο τρόπος σκέψης τέλος πάντων, όχι ο Άγγλος, ο τρόπος σκέψης φιλοσοφία, δεν κοιτάς αυτό που έρχεται αν είναι κακό ή όχι, κοιτάς αν αυτό που έχεις είναι καλό και μπορείς να δουλέψεις, είναι μια οικονομική βάση. Μάλιστα. Σε έχω ακούσει πολλές φορές να τονίζεις μια οικονομική βάση στα πράγματα, το οποίο ακούγεται σε ένα πράγμα χωρίς όρια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί έχει να κάνει με το γεγονός ότι ό,τι έρχεται, εγώ μπορώ να δουλέψω με αυτό. Δηλαδή, δεν φταίει αυτό που έρχεται, αυτό εγώ αν είμαι ικανός να δουλέψω εμπορικά, οικονομικά, κοινωνικά, οτιδήποτε. Άμα αλλάζει το έργο, τι να κάνω εγώ, να μείνω πριν 30 χρόνια, δεν γίνεται. Πώς θα είναι αυτό που είπες, ότι έρχεται κάτι και πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο να το εστερνιστώ. Τώρα, Γρηγόρη, για αυτό που πιστεύω ότι δεν έχει καμία κακή πρόθεση. Λέω απλά ότι ο Κώστας προφανώς μπορεί να έχει μια διάθεση που την έχω δει εκεί πέρα και την έχω δει γιατί καταλαβαίνετε και δύο έτσι. Μιλάμε τώρα για μια χώρα που έχει ανοίξει ωκεανούς και έχει κάποτε της ανήκει ο μισός πλανήτης. Λοιπόν, δεν είναι ότι θέλω εγώ παράδειγμα τον ομοφυλόφιλο ή την καινούργια τέχνη ή το καινούργιο ποδόσφαιρο. Είναι ότι ενστερνίζομαι νέες ιδέες. Δεν αγάπησα εγώ τον Γκουαρντιόλα ή τον Μουρίνιο. Θα έρθω να δουλέψω μαζί τους. Αυτό πιστεύω είναι, Γρηγόρη. Εγώ λέω, ρώτησα κάτι απλό. Ναι. Επιβραβεύουμε ναι. Το τραγούδι την εμφάνιση τελικά. Αυτό τώρα που λες. Πακέτο είναι. Κάτι σωστό επίσης. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι πακέτο, γιατί ίσως θα έπρεπε είναι άλλο το καλλιτεχνικό που είναι ένα τραγούδι και άλλο είναι το περιτύλιγμα ίσως. Δεν ξέρω. Είναι πώς το βλέπεις. Δηλαδή μπορεί να είναι απλά ένα τραγούδι. Τώρα, το αν υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, δεν έχει να κάνει με το τραγούδι, έχει να κάνει πάλι με εμάς. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Γιατί έχουμε μεγαλώσει στη Μενεμένη, σε ένα χωριό, στα Γιάννητσά, οπουδήποτε, και ίσως δεν ήρθαμε σε επαφή με άλλα πράγματα και άλλα. Αυτό λέω, Γρηγόρη. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, να ντύνει το πως θέλει, να εκφράζει το πως θέλει. Εκεί αξιολογούμε τραγούδια ή είναι μια προέκταση πλέον των gay pride. Πακέτο είναι, πακέτο. Αυτό είναι. Θέλω να μου πει κάποιος. Πακέτο και προώθηση νέα τάξη πραγμάτων. Μέσα από το φεστιβάλ αυτό προωθείται η νέα τάξη πραγμάτων που προωθείται παντού. Μάλιστα, να σε καλά. Άρα προφανώς, ναι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Υπάρχουμε και εμείς που θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας και είναι σύμφωνοι μαζί σου. Έχουμε κρατήσει μειονότητα στην κανονικότητα. Να διαβαστεί, σε παρακαλώ, ειδικά για εμάς που έχουμε μικρά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Τα μικρά παιδιά τα κάνουμε σε μια εποχή που αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα. Αλλιώς να μην τα κάναμε τα παιδιά. Γρηγόρη, η Λίδα Φόρτ που έβαλε πριν από λίγο, πώς δίνονταν, θυμάσαι τι έλεγε γι' αυτό. Ναι. Και. Πώς δίνονταν. Με μίνι φούστες. Τα πουτια τα έδειχνε. Πολύ προκλητικά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Καλησπέρα. Και, τι δεν κατάλαβα. Εκεί και ο άλλος και. Και η Κις βαφόταν. Και ο άλλος λέει και. Και ο άλλος θέλει να είναι ουδέτερος. Και. Και. Σε πειράζει ένα. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Δεν σ' αρέσει, μην το βλέπεις. Άλλο λέω. Μην το βλέπεις. Ένα συγκρότημα που κάνει συναυλίες, θέλει να παίζει τραγούδια στο ραδιόφωνο, θέλει να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Να έχει εμπορικότητα. Ναι. Καθορίζει ναι. Και το στυλ του. Μάλιστα. Αν το στυλ αυτό πουλάει στην Νέα Τάξη. Αν αρέσει, ναι. Πας και αγοράζεις. Ναι. Ο διαγωνισμός της Eurovision είναι συντηβασμένος με χώρες οι οποίες στέλνουν τραγούδια, οι οποίες όλος τυχαίως ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κανόνα. Γιατί, ρωτάω. Κατανοητό. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Μάλιστα. Hello guys. Πώς. Καλώς, ο Αμαρτωλός μου. Α. Ναι. Δεν μου λες καταρχήν για τους Αγγλοσάξονες που μίλησε αυτός κάτι για Αγγλία. Όταν κεράσει ένα Εγγλέζο, ξέρεις, σου λέει γιατί με κέρασες. Πότε θα λέει όλα αυτό. Ο Εγγλέζο θα λέει όλα. Όταν το κερνάς σου λέει γιατί με κέρασες. Τέλος πάντων, εσύ Αμαρτωλέ, πιστεύεις, εγώ το πιστεύω αυτό. Άρχισε να πιστεύω ότι ο τίτλος θα κρυθεί στο Χάρι Λάου. Εσύ το πιστεύεις. Και το πιστεύω και το θέλω. Και το θες, και εγώ το θέλω. Σαν Ολυμπιακός. Και το θέλω, ναι. Ναι. Κάτι άλλο τώρα για τον άλλον, εκείνον τον Άγιο, πώς το λένε. Τον άλλον Αμαρτωλό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα λόγια του Ελβετού, πήρε το βραβείο Ελβετός, δεν το πήρε. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Ναι, τα λόγια, η στίχη, μάλλον, τα λόγια αυτά που είπε ο Ελβετός, τα έχει πάρει από το 14ο ψαλμό του Δαβίου. Δεν ξέρω πού τα πήρε, άκου να σου πω. Εξαιρετικό παλικάρι, καλλιεργημένο και τρομερός καλλιτέχνης. Από εκεί τα πήρε. Ο Δαβίου ποιος είναι, ρε, ο γιατρός. Ο 14ο ψαλμός του Δαβίου. Η ψαλμή του Δαβίου, στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτή.
Έχουμε τελειώσει οι παλιές διαθήκες. Πάμε στην καινή τώρα. Και κάτι άλλο τώρα για τον άλλο το φίλο, τον, πώς το λένε, τον, αυτό που είπε για τη Μητρόπολη. Η Μητρόπολη, πάνω απ' είναι η μήτρα της πόλης. Γεννάει πολλά πράγματα. Είναι μήτρα. Σιγά μην είναι ο μήτρας στην Καβάλα ο καρδιολόγος. Φύγε από εδώ ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αφήστε μας ίσως. Καλησπέρα. Μεσημεριάτικα να πούμε. Έλα καλησπέρα. Έλα ρε Γρηγόρη. Έλα καλησπέρα. Έλα φίλε. Ο Γρηγόρη Βαγγέλη ο Βαγγέλης από την Πύρια. Τι κάνετε καλά παιδιά. Καλά Βαγγέλη. Πού είναι ο φίλος από πού είναι. Λοιπόν εγώ. Εγώ έχω ο Γρηγόρη. Ο γιος μου είναι ηλικία δικιά σου. Έχει 4 κορίτσια λοιπόν. Να το ζεις. Το μεγαλύτερο είναι ευχαριστώ. Έχω 3 γόρια, έχω 9 εγγόνια, αλλά αυτός είναι ο πολίτικος. Λοιπόν, δεν βλέπουν ταινία έχρωμη. Βλέπουν πάντα ασπρόμαυρο. Είναι εντολή της μαμάς και του μπαμπά. Δεύτερον, εχθές, σήμερα συγκεκριμένα το πρωί, στο Sky, είχε τον Αντρέα Παπανδρέου που χόρευε αυτός ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, το άφησαν τα παιδιά να το δουν τον Αντρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, άκουνε, το είδανε. Αφού είναι πασοκάκια τα παιδιά, τι να κάνουν, λοιπόν. Τα μπούτια της Γιάννη τα δείξατε στα παιδιά τα εγγόνια. Αιδία. Τα δείξατε. Λοιπόν. Τα δείξατε κύριε τα μπούτια της Γιάννη στα παιδάκια. Τι μου λέει η εγγονή μου τώρα. Τι είπε η εγγονή. Ρε παππούλε, εάν λέει στο τραγούδι αυτό που έβαλε η Ελληνίδα, ήταν μια τραγουδίστρια η οποία τραγουδούσε ένα λαϊκό τραγούδι, είχε 3 ρεμπέτες εκεί να χορεύουν με μουστάκια και με αυτά. Πιστεύω ρε παππούλη θα πιάναμε τη δεύτερη τρίτη θέση ρε κοπέλα μου. Κι όμως εγώ το σήμερα αυτή τη στιγμή δηλαδή βάζω στο μυαλό μου ότι μπορεί να έχει και δίκιο το παιδί που είναι 15 χρονών. Τώρα μιλάτε εσύ Βαγγέλη. Πιο πράσινο φρουρί. Ναι. Βαγγέλη, άκου λίγο. Αλλάξατε το DNA βούλος του Έλληνα. Αλλάξατε το DNA του Έλληνα, να πούμε. Άκου λίγο. Δεν αφήσατε πισωξίδικο τη γυναίκα και ρουλέτα και σας πείραξε το λέω. Το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό, το κρατάω για το τέλος. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται και να μάθετε να βλέπετε κάτι που δεν είναι σωστό. Βέβαια. Δεν μου λες, η Ρωσία μπορεί να πάει στο Eurovision. Όχι. Γιατί. Ναι, είναι πολιτική λόγη. Γιατί έχει κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι ακριβώς, είναι πολιτική. Το Ισραήλ λόγη. Που εδώ και μήνες. Ναι. Κάνει τη σφαγή των Παλαιστινίων, γιατί πάει. Και δεν είναι στην Ευρώπη. Γιατί πάει, ρωτάω. Δεν στην Ευρώπη σε λέει. Γιατί επιτρέπεται. Δεν στην Ευρώπη σε λέει. Παίρνει μέρος στην Eurovision όμως. Ναι. Γιατί επιτρέπεται. Γιουχαρίσματα γίνανε. Γιατί επιτρέπεται, ρωτάω. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν 2 μέτρα για 2 σταθμά. Είναι πολλά που γίνονται. Έλα, πες για τους Ρώσους. Να χάρη ο Ιβάν που ακούει τώρα. Γι' αυτό το είπα. Μάλλον γι' αυτό το είπε. Κωστή, ναι. Ξέρεις ποιανού αδερφός είμαι εγώ, ε? Ποιανού? Της Πόντιας, ρε, από το Πολύχνη, με τον πατέρα σου που ήταν το συγχωρεύτο. Πόντιος είσαι. Δεν φαίνεται. Πόντιος, Μηταράς, πολύτεκνος και Πασοξής. Μάλιστα. Τον ήξερε. Έχει όλο το πακέτο. Και ΠΑΟΚ είσαι. Εγώ κοίταξε τα παιδιά μου. Και φίλος του Δερμιτζάκη. ΠΑΟΚ, φιλαράκι μου, με τον Ευγιώνα. Έχει ένα τερμισάκι. Λοιπόν, κλείσε Ευαγγέλη. Κλείσε Ευαγγέλη. Παρακαλώ. Το παραείπαμε. Ναι. Πολιτής. Άλλος πολιτής. Άλλος, ναι. Γρεβενάρε Γρηγόρη, πρώτον τι κομπάρα έχετε κάνει σήμερα μέχρι να μιλήσεις για Eurovision, Γρηγόρη. Παρένθεση. Γρεβενά είναι σκέτη κατάθλιψη. Τι να σε πω. Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα, Γιάννενα. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, όλα αυτά είναι. Εκείνα έχει φαρμακείο να πουλάς αντικαταθλιπτικά φάρμακα να πούμε. Όπως και Ξάνθη Κομωτινή από τώρα. Ξάνθη, μέχρι Καβάλα παλεύετε. Λοιπόν, επόμενο. Επειδή είστε άδικοι. Είμαστε άδικοι εμείς. Θα σου πω κάτι. Για πέρα τα χαρούμε. Από τα Γρεβενά κατάγεται. Ποιος? Ο άνθρωπος που λατρεύω και είναι ίδαλμά μου τα τελευταία 5 χρόνια. Ποιος είναι αυτός? Γρηγόρη, ο Μίλτος Τεντόγλου. Τι είναι λέει? Δεν πήρα να μιλήσω για τα Γρεβενά. Γρηγόρη, άμα θέλεις να το τελειώσουμε. Όχι, επειδή το ανέφερες. Να πάμε έξω το πατρικό του Τεντόγλου να ψήσουμε. Με τη χαρά που έχεις εσύ που έχεις 5 χρόνια. Δεν με αντέχω ρε φίλε με αυτό. Και όλοι είναι νεολαία και δεν δουλεύουν τα μαγαζιά στα Γρεβενά, όλα πάνε για κλείσιμο. Ρώτα κάποιον μαγαζάτορα. Μία ταβέρνα θα βρει σε κάθε πόλη. Την Καρδίτσα έχω βρει ωραία 40 ταβέρνα. Τι να σου πω. Λοιπόν, επόμενο τώρα. Γρηγόρης, έχω πιάσει πολλές φορές να έχεις μείνει πολύ πίσω. Το political correct, ξέρεις τι σημαίνει.
Σε ποιο θέμα? Που είμαι σε όλα. Πολιτικά correct. Πολιτικά. Είπες μερικά θέματα. Ποιο είναι? Σε αυτό το θέμα, μερικές εκφράσεις, μερικά τέτοια, δεν είναι political correct. Το οποίο σαν 32 για την ακρίβεια, πλέον είναι στη ζωή μας. Δεν έχεις πει ακόμα σε αυτό. Δεν στο λέω τώρα. Μαζί σου. Σ' ακούω, περιμένω το επιχείρημά σου να ακούσω. Άκουσε με λίγο. Έχεις μείνει πίσω, δεν μπορώ τώρα, γιατί σε κάθε εκπομπή όλο και κάτι λες. Αλλά στο λέω για σένα, ότι πλέον έχει αλλάξει η νοοτροπία του νέου. Μπορεί να συμφωνώ σε αυτά, αλλά δεν έχω δημόσιο λόγο να τα πω όπως εσύ. Οπότε καλύτερα να προσέχεις αυτά που λες, γιατί πολλοί σε περνάνε για ομοφοβικό που μπορεί να μην είσαι. Δηλαδή εσύ που δηλώνεις ότι καταλαβαίνεις, πιστεύεις ότι είμαι ομοφοβικός? Πολύ. Χριστιανοφοβικός είσαι. Μπορεί να μην το πιστεύω. Κάποιος Αρχή, δεν ξέρει. Ακούτε, ζει σε μια πόλη θεξιό χριστιανό. Φοβική να πούμε. Φταίει η Αθήνα και ο Πειραιάς και μετά αγκαλιάζονται με τον Κούγια να πούμε. Μιλάμε σε τέτοια πόλη γι' αυτό τώρα. Φοβική. Μπορεί και εγώ και άλλοι τόσοι και άλλοι, δεν ξέρω χιλιάδες, να έχουν το ίδιο σκεπτικό μαζί. Δηλαδή όποιος μιλάει για τον ντύσιμο των άλλων είναι ομοφοβικός. Δεν έχουν το μικρόφωνο, δεν σου λέω αυτό. Είναι political correct. Δεν μπορεί. Βέβαια. Στα 30 όταν πήγαινε, έβλεπε τις γυμνές. Στα drive-in, καλά ήταν. Εσένα για να σε επιλέξει εταιρεία να πουλάς. Τώρα κούκου δεν κάνει. Κάτι έχουν, ρε αγόρι μου. Έχουν αξιολογήσει. Ρε τα αγόρι μου. Σωστά. Ρε αγόρι μου και εσύ και ο Κόκκινος. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ μιλάω με το φίλο. Ρε τα αγόρι μου. Κάτι αξιολογήσανε ότι κάνει καλά, σωστά. Βρε, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Η γυναίκα στην Εμμηνόπαυση και ο άντρα στα 55. Έχουν γίνει με το Θεό φίλοι και τη θρησκεία. Τους φταίνουν τα αντισήματα, τους φταίνει η πισινή, τους φταίνουν όλα. Δεν μπορούν να κάνουν βιολογικά. Φταίνε, βλέπουν τους νέους, τη νέα μόδα. Τους πειράζει να πούμε. Δεν το κατάλαβες τι γίνεται. Ο άντρας στα 55, κούκου δεν κάνει. Η άλλη στέγνωσε. Τους φταίνει νέοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τους φταίνει νέοι. Είναι ατάση. Είναι λέω δέντρο. Οι άγγελοι στη θρησκεία τι είναι? Δεν ουδέτεροι. Εκεί δεν μιλάμε. Είναι πνευματικό. Πάμε παρακάτω, ρε. Αλλού για αλλού. Τι για αλλού για αλλού, ρε, και μαλλού μαλλού. Για αλλού για αλλού. Ναι. Άντε να πούμε. Πάμε. Εσμού, το λόγο για ποιο. Φύγε από εδώ, μωρέ, και στέμπελ χανά. Τράβε καν κανένα μεροκάμα το μεσημεριάτικα. Αρχιτεμπέλα, ρε, να πούμε. Θα φτάσουμε στο σημείο. Έχεις δει κανένα τεμπέλ να κάνει μεροκάμα το μεσημέρι? Πώς? Είσαι ηλίθιος τώρα. Καλησπέρα. Αυτός με το δαράκι. Αυτός με το δαράκι. Δάραξη, έχει και πόσα ένσημα. Πού τα βρήκε τα ένσημα Δαράκης? Για να γίνεις πλήρχος δεν γίνεσαι. Πλήρχος έγινε. Φυσικά. Σε τι, σε Chris Craft έγινε πλήρχος? Ποιο Chris Craft είναι ηλίθιε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Αφού έχουμε υγεία καλά. Χρόνια πολλά σας όσαν έτσι. Αληθώς. Θα το πω γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Περίμενα ώρα τη γραμμούλα. Γραμμούλα. Λοιπόν, αδικός μας είσαι. Πάμε να πούμε στην παοκάρα μας. Ελπίζουμε να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Ελπίζω να το πάρει στο 90 με γκολ του Σαμάτα στο Χαριλάου. Μακάρι, ρε φίλε. Και να τον κάνω τον Τζαλτίδη 3-3. Θα βγάλω μια φωτογραφία με 2-3-3. Και αν την έχω, γιατί την έχω 3 μήνες το καλοκαίρι. 3-3 θα του λέω. 3-3-3-3. 3-3. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Eurovision. Βέβαια. Είμαι νέο παιδί, εγώ 26 χρονών. Είμαι, έχω φίλους που είναι ομοφυλόφιλοι. Οι οποίοι, οκ, είναι. Του βλέπει τον δρόμο και λέει: Να, ένα ομοφυλόφιλο εδώ, κατάλαβε. Θέλω να σου πω: είναι μετρημένα τα παιδιά. Ό,τι κάνω στο κρεβάτι, το κάνω στο κρεβάτι. Τέλο, εκεί πέρα. Δικαίωμά του. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα που είναι στο Eurovision είναι παροδία, ρε παιδιά. Το έβλεπα με ένα φιλαράκι μου και λέω: Μαλάκα. Έλα. Φίλε, λίγο προσοχή στο λεξιλόγιο σου. Όχι, όχι. Πάντω, με λέει εδώ ο Δραγανίδης ο Χρήστος. Να τελειώσει το βίντεο. Θα το πει. Ο μεγάλο χορηγό τη Eurovision έχει Ισραηλινού ιδιοκτήτε, πε το λέει τον κόκκινο. Και τι σημασία έχει? Δεν έχει, λε. Βρέχει, εγώ το ξέρω. Ναι, γι' αυτό λέω. Άλλο. Τελείωσε, φίλε, σε παρακαλώ. Ναι, δηλαδή το προωθούν πάρα πολύ, φίλε. Άλλο τώρα να έχει ένα-δύο ομοφυλόφιλα συμμετοχές, ξέρω εγώ, και άλλο τώρα να έχει 20 συμμετοχές και 18 να είναι ομοφυλόφιλοι, τρανς και οτιδήποτε άλλο. Δεν με πει. Λεβέντη μου. Λεβέντη μου, δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Το τι κάνει στο κρεβάτι, όχι. Γιατί θα το παρουσιάζει σαν αυτό το κανονικό? Γιατί να μην βγουν δύο παλικάρια που είχε πάει ο Γιώργας ο. Να χορέψει εκεί πέρα το ζεπέκι που πάνω στο τέτοιο, να πούμε δηλαδή. Γιατί άλλο είναι το θέμα. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που να το δείχνουν τόσο έντονα μέσω της ενδυμασίας? Τι αλλάζει? Δεν αλλάζει κάτι. Απλά προκαλούν τον κόσμο.
Αυτό εδώ πέρα προκαλεί. Όταν είσαι ομοφυλόφιλο και προκαλεί τον άλλον, είναι σαν να είσαι μουσουλμάνο και να προκαλεί τον χριστιανό. Είναι κάτι αντίστοιχο. Προκαλεί. Ναι. Αυτό που δεν είναι ομοειδεά του. Να έχει καλό απόγευμα. Λοιπόν. Η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσει. Μετάνια Δήμου, Βασίλη Βλαχούπλο, κύριο Κώστα Πετρωτό, τον μεγάλο νικητή τη χθεσινή βαρδιά. Εμεί πρώτα Θεό τα λέμε αύριο στι 2 το βράδυ, ποντάρε δεν μπρίζ. Καλό απόγευμα σε όλους.